Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα Κωνσταντίνε, σου έχω καφέ, σου έχω πίτα, σου έχω μπουγάτσα. Να ξέρεις όμως θα τα βρεις όλα αυτά στην καντίνα Pit Stop. Θα κεράσω και καφεδάκι, έλα Κωνσταντίνε. Κούτρα και το νερό θα είναι και άμα πάρεις 5-6 καφεδάκια θα είναι όλα δώρο. Σε τρία σημεία θα τα βρούμε όλα αυτά. Σε τρία σημεία θα βρούμε την καντίνα Pit Stop, παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο στα δικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά. Και στον Λαγκαδάκι που χτύπησε στο Ρωσοπόδιο στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης, καντίνα Pit Stop. Πάμε να κεράσω, ρε φίλε. Τι κάνεις, Μποντζόνο? Καλημέρα. Τι είναι αυτός ο φάκελος? Ύποπτος μου είσαι. Οπα. Καλημέρα. Τι βρήκες τώρα? Τίποτα, πνίγηκα, ρε. Δώσε λίγο ήχο. Γιατί αγόρι μου πνίγηκες, ποιος έβαλε στο στόμα? Από το στρες. Ναι. Από το στρες. Από το τώρα, ρε. Θα σου πω τι παθαίνω. Τι παθαίνεις, ναι. Παθαίνω μια. Κλείνω λαιμό. Ισοφαγική παλιδρόμηση. Α, ανεβαίνουν τα φαγητά πάνω και κατεβαίνουν. Από το στρες, το τσέκαρε αυτό, γιατί και εγώ το είχα κάποια στιγμή και μου είπαν ότι. Μπορεί κάποια στιγμή να πεθάνω να βγει εδώ. Καλά, βρε, χτύπαξε λίγο ακόμα δεξιά και εγώ με τον καλό τον λόγο να πεθάνω. Εντάξει, όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Άσο να τσουλήσει όμορφα. Κοίταξε, εμένα η ζωή μου είναι ένα στρες. Ένα στρες. Οπότε να πούμε. Έχει συμβιβαστεί όμως με την ιδέα του στρες, γιατί σε βλέπω ότι. Παλεύεις με το στρες κάθε μέρα. Δεν λες θα σε αφήσω στην άκρη, στιγμή, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Κάποια στιγμή που έρχεται κάποια Χριστούγεννα, δύο μέρες, ναι. Πάσχα και βρωμογιορτές και τέτοια. Ένα αφού βρωμογιορτές λες το καλοκαίρι δεν σου γουστάρεις, αυτές είναι μέρες για να χαλαρώσεις. Ναι, πάω να χαλαρώσω και λέω γιατί έτσι. Θες στρες? Όχι, για ποιο λόγο, βγαίνω έξω από τα νερά μου να πούμε. Ναι. Έχει εθιστεί, υπάρχει ένα εθισμό μέσα σου ότι πρέπει να είσαι συνέχεια σε κατάσταση θανάσιμη. Ο χρόνο δεν φτάνει ποτέ. Ναι. Ταχύτητα, στρες, ναι, αυτό είναι πίεση. Κακό. Αυτό είναι κακό.
Καλό πλάκα το. Όχι, όχι, είναι κακό. Γιατί, αυτό είναι τελείως. Γιατί η καρδούλα σου τώρα, σοβαρά σου τώρα το κάνω. Μια χαρά είναι η καρδούλα μου. Ναι, η καρδούλα μια χαρά, αλλά λειτουργεί διαρκώς στις 5-6.000 στροφές στην τσίτα. Εντάξει. Χαλάρωσε την και λίγο. Άμα βάλω κανένα εκατομμύριο στην άκρη, θα χαλάρωσε. Κανένα εκατομμύριο. Δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, κοίταξε να γίνει. Έλα, καλημέρες. Τι έχουμε, θες να στείλεις καλημέρα σε αυτόν τον κύριο που βρήκαμε την ταυτότητά του. Ποιο είναι. Λοιπόν, να πω ναι. Ότι χθες πήγα στο Τριάδι σε μια ταβέρνα στο φίλο μου, τον Φαρσαλινό που είναι και πελάτη μου. Μάλιστα. Έρχεται εκείνος ο φελός, ο... Πάλι φελός, ποιος ήταν αυτός? Ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης. Μου λέει, κορί μου, βρήκαμε ένα πορτοφόλι, μόνοι μου. Αυτός σου κάνει μασάζ εδώ, αυτός εκείνος. Βρήκανε ένα πορτοφόλι, ναι, ναι. Το οποίο λέει δεν είχε λεφτά μέσα. Εγώ θα το πιστέψω. Ναι. Επειδή μπορεί αυτός που το βρήκαμε το πορτοφόλι να πει ότι είχε 500.000 ευρώ μέσα. Ναι, ναι. Λέω ότι το πορτοφόλι το έχω εγώ, μου το δώσαν αυτοί που το βρήκαν. Δεν το βρήκα εγώ. Ναι. Έχει μια ταυτότητα μέσα. Για δώσε. Και λέει, λέει, τι λέει αυτός? Αργυρόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου και της Βασιλικής. Μάλιστα. Αργυροπούλου, 26 Δευτέρου του 67, σκατόγερος σαν και εμένα. Ναι. Θεσσαλονίκη γεννήθηκε, κοντός ζουμπάς 1,70, ναι. Ύψος 1,71 λέει εδώ, ναι. 1,71 λέμε, κάνε 68 θα λέμε. 1,68 βάζω κανένα δυο. Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Λευκού Πύργου. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητά του. Ο κύριος, καινούργια είναι η κόλαση, έτσι από ό,τι βλέπω είναι, ναι. Ναι, καινούργια η ταυτότητα. Βρήκαμε, βρήκες. Έχει μέσα μία κάρτα Mastercard, χρυσαφή. Χρυσαφή, ο Mastercard χρυσαφή. Έχει μία κάρτα της πύραμης, ναι. Λοιπόν, έχει μία κάρτα του Μπακατσέλου. Μπακατσέλου. Καλά, μην κάνεις διαφήμιση όλη την πόλη τώρα. Χέσε, πολλές μωρέ, κάρτες. Εντάξει, έχει πολλές κάρτες. Έχει μια κάρτα της ΕΛ. Εντάξει, να, όλη την πόλη διαφήμιση τώρα. Κανονικά. Έχει Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Απασχόλησης, η ΔΙΚΑ λέει. Α, εδώ θα μπορεί να κάνουμε τη δουλειά. Άμκα, ναι, έχει. Άμκα, ναι, 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 ναι. Υπουργείο λέει Απασχόλησης, κάρτα κτλ. Έχει και μια κάρτα Visa. Ποια τράπεζα είναι αυτή, ρε? Μια φέρα εδώ, εδώ. Αυτή είναι η Eurobank, απλά είναι το ταχυδρομικό, ναι, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, λοιπόν, που είναι η Eurobank ουσιαστικά. Φέρει και την ταυτότητα. Λοιπόν, Γεώργιος Αργυρόπουλος. Εάν και ακούει, έχει και μια πολύ γλυκιά φωτογραφία. Έχει γλυκιά φωτογραφία. Με δύο κοριτσάκια, τα παιδάκια του μάλλον, ναι. Αγκαλίσια. Λοιπόν, ωραία. Πείτε τον άνθρωπον αυτόν, μην πάει εκεί να βγάλει κάρτες μάρτες, γιατί είναι μεγάλος μπελάς. Τα έχω εγώ εδώ πέρα στο Μετρόπολης. Μ' αρέσει που τα σημάζεψε, σκύλε. Τα έχω σε ένα φάκελο, σε φάκελο του ζού, Εντάξει. Ναι, 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 μια χαρά. Και να πούμε και μια καλημέρα. Πού θες, ναι, ρίξε, τέτοια θέλω να ακούω. Εκεί στη μοναστηρίου από, ναι, κάτω, πώς λέγεται η οδός, Γιάννητσον. Γιάννητσον, ωραία οδός αυτή, Γιάννητσον. Παρκάρω το εκεί. Αυτοκίνητο, είχα μια δουλειά εχθές. Ναι, 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 ναι. Κακή. Κακή δουλειά. Δουλειά με μπελοδουλειά, ναι. Είναι κάτι, ένας παοξής με ένα αργιανό που έχουν ένα μαγαζί. Μάλλον ο παοξής έχει το μαγαζί και οι αργιανοί είναι οι υπάλληλοι. Εντάξει, συμπτωματικό αυτό, ρε. Σήκω απάνω, κάτσε, κατοφέρω μια μπουγά, θα πάρει κύριε Γκάρντ. Έλα ρε αγόρι, αυτά συμπτωματικά ρε αγόρι μου. Και πουλάνε αυτά τα ρουλεμάν, τα αμορτισέρ για πολ μπαγάζ και τα λοιπά. Ναι, ναι. Μου λέει, άνοιξε το πολ μπαγάζ του κόρτο, πάρε κάθαρμα. Εσένα. Ναι. Δεν ανοίγει το πολ μπαγάζ πολύ. Κάτσε, σου βάλω με δύο αυτά εδώ. Σε έφτιαξε. Με έφτιαξε. Σε έφτιαξε. Και αυτό το στέλνει μια καλημέρα. Ιουστινιανός ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά. Γιάννητσον 126. Ωραία, ωραία Γιάννητσον, ναι, βέβαια. Γιάννητσον εκεί το βράδυ είναι ωραία. Εγώ να στείλω καλημέρες σε όλους τους γονείς που από σήμερα. Από χθες είναι ρε Σικουλιανή. Όχι, χθες φίλε δεν έκανα αναγιασμό. Τι από χθες. Χθες μια ώρα ήταν πίσω ο Αχιλλέας. Σήμερα τα παιδάκια πήγαν επίσημα σχολείο. Χθες ο Αχιλλέας πήγε 9, 10 παρά 10 τα σπίτι. Σκοτώθηκαν και διηγητές στο διάλογο. Ναι. Τώρα που σκοτώθηκαν. Λίγο αυτό το μια θέμα, ώρα δουλειά χθες. Ναι. Πώς τον είδε τον άλλο τον Γαυρόγλου, πώς τον λένε αυτό να τον. Τι είναι αυτός. Τι έκανε ο άνθρωπος. Του χρόνου λέει από 9 λέει να μην ξυπνάτε νωρίς. Ναι. Δεν χρειάζεται. Πάμε 9 ρε παιδί μου, μία και καλή. Ο Γαυρόγλου δεν ζει στην κοινωνία, είναι αποστηρωμένο σαν τη στάη. Τι εννοεί δηλαδή να πει. Η Στάι, οι άλλοι, οι Τρέμοι κτλ. Ναι, ναι. Όλες αυτές, ο πιο φτωχός γκόμενος που είχαν, είπαμε, ήταν τραπεζίτης. Μάστα. Και καλά κάνανε. Δεν πήραν και κανένα γκόμενο. Τη Λιβερά να έχουν, ας πούμε, κτλ. Μα δεν τον κόβω, ρε φίλε, τέτοιο. Στάσου, ρε παιδί. Δες να δω. Δηλαδή τώρα αυτός ο τύπος σου μοιάζει. Αυτός ο τύπος. Ναι, σου μοιάζει ότι είναι αυτός, αποστηρωμένος. Αυτός ο τύπος, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση το πρωί, ναι, με αυτή, ναι, τη μουστάκα, η κουμούνα αυτή. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Να έχει πάει ή εγγονάκι ή παιδάκι στο σχολείο και να ξέρει να έχει έρθει σε κοινωνία με αμάδες μπαμπάδες που τι δουλειά κάνεις εσύ, τι ώρα πας στη δουλειά κτλ. Αυτός εδώ είναι σοφιολόγιος, θα σου πω θεωρητικός κομμουνιστής της θεωρίας, 9 η ώρα στην κοινωνία της Ελλάδος να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ρωτάει. Τι ώρα ξυπνάνε οι γονείς. Δηλαδή στη Γερμανία ή στο Βέλγιο, ας πούμε, μπορεί να πηγαίνουν και στην Ολλανδία 9 με 5 οι γονείς στη δουλειά ή 10 με 6. Ναι. Εδώ είναι άλλη κοινωνία. Σε κάθε κοινωνία, να, λοιπόν. Να αλλάξουμε και εμείς την κοινωνία, ρε Κωστή μου. Να, αλλάξω... να μπορούμε το πρωί, ναι, οι γονείς να κάνουν λίγο γούτσου γούτσου, να κάνουν ένα πρωινό έτσι, να στρώσει λίγο χαρακτήρα και να πάνε μετά τα παιδάκια στο σχολείο. Και α πάμε μετά δουλειά. Τα πάμε λίγο όλα μια ώρα μετά. Ναι, τα φεντικά, είναι κακό. Τα αφεντικά, ξέρεις, δεν σου λένε κάνε γούτσου γούτσου. Έλα μετά δύο ώρες τη δουλειά. Ναι, άμα σκοτεί με την τσίπλα να συμμαζευτεί, να κάνει δώσε μια ώρα παράτα. Εμείς δεν σηκώ... Ας δει τα παιδικά το παιδάκι και α πάει 9 η ώρα, ρε παιδί μου, στο σχολείο. Δεν κακό.
Ούτως άλλως έχει αποδειχτεί περίτρανα και από πανεπιστήμια ότι μετά τις 10 αρχίζει και στροφάει το μυαλό. Να ξέρετε, μέχρι τις 10 υπολειτουργούμε. Πανεπιστήμια πήγε και ο Παπανδρέου. Ο Γιωργάκης. Πήγαν αυτοί, βέβαια. Πήγαν. Στο Χάρβαρντ πήγαν. Χαμός, στο Χάρβαρντ πάνε δύο ειδών. Οξφόρδες, Χάρβαρντ, Βοστόνες. Στο Χάρβαρντ πάνε δύο ειδών. Ή πολύ μορφωμένοι, ή τα τεράστια ταλέντα. Ή οι ηλίθιοι που έχουν λεφτά. Ναι. Έχουν λεφτά οι γονείς και τους μπρόχνουν εκεί πέρα. Ο Παπανδρέου και οι άλλοι ανήκουν στους ηλίθιους που έχουν λεφτά οι γονείς. Ναι. Σε 40 πανεπιστήμια να πάνε, βόδια θα βγουν. Ναι, άρα λες ότι με η μόρφωση είναι. Ναι, ναι. Η μόρφωση είναι στο πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο, street. Πήγε στο Χάρβαρντ. Street education. Πήγε στο Χάρβαρντ. Εσύ τον Παπανδρέου, τον Γιώργο. Ναι. Ανοίγεις ένα, ανοίγεις ένα περίπτερο. Με το περίπτερο. Ανοίγεις περίπτερο. Ναι. Τον βάζεις δύο ώρες μέσα. Όχι δύο ώρες, ούτε έξω δεν τον βάζω. Αυτός διδάσκει πώς. Όχι μέσα, έξω δεν τον βάζω να κάθεται γύρω-γύρω. Πλάκα με κάνει. Τον άλλο τον Καραμαλή, τον βάζεις στο περίπτερο το Κωστάκι. Εκείνο, άμα τον βάζεις, το φάει όλο το περίπτερο. Θα τον καθαρίσει. Θα μου πεις που να χωρέσει αυτός ο χώρος. Θα το καθαρίσει το περίπτερο. Δεν χωράει. Τον καμένο τον βάζεις στο περίπτερο. Χωράει. Μια χαρά χωράει. Τι περίπτερο, αυτό στον πύργο του Άιφελ πρέπει να έχει και περίπτερο. Κάτω τον πύργο του Άιφελ περίπτερο, πού να χωρέσει. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε, νομίζω. Τι να σοβαρέψουμε. Ναι, όχι, γιατί εγώ κάνω και χουλιαμά, έτσι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Έτσι. Ο κόσμος, αν δεν έχει βοήθεια από γιαγιάδες, παππούδες, θα έχει τεράστιο πρόβλημα με τα παιδάκια. Ναι, ο κόσμος πάει δουλειά 7,5 ώρα, αυτό παρά. Θα σου απαντήσω και σε αυτό. Ναι. Κάθε μέρα στη γειτονιά έχει ένα κηδιόχαρτο, λέει. Ναι. Κωστής Δραπτόπουλος ετών 78. Τώρα ένα αγαπημένο μας πατέρα παππού, θείο, αδελφό και σύζυγο. Σφίξαμε, ναι. Πατέρα, κάθε μέρα, παππού. Πατέρα παππού κάθε μέρα. Ναι. Α, μια κοινωνία τώρα είναι γαλουχημένη να στηρίζεται στις συντάξεις και στη βοήθεια των γέρων. Είναι σάπια κοινωνία, δηλαδή από εγώ δεν μιλάω για τις συντάξεις των γέρων. Εγώ μιλάω για την, για την βοήθεια που δίνουν πραγματική. Να πάρουν, δηλαδή σήμερα, σου δώσω να καταλάβεις ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα, επειδή η Τζέννη δίνει πανελλαδικές, έτσι άκουσε με λίγο. Ναι. Αν δεν μπορούσε ο πατέρας μου να πάει με χιλιάδες σχολείο, ποιος τον πήγαινε. Εγώ πρέπει να φύγω από τις 7. Άρα λοιπόν, είναι η πραγματική άρα, βοήθεια. Λοιπόν, η κοινωνία είναι λάθος δομημένη. Ο γέρος μετά τα 65 δεν μπορεί να κυνηγάει ένα παιδί 2 χρονών. Είναι στα προεφραγματικό στάδιο. Βάλε έναν γέρο 65 χρονών 70 με ένα παιδί 3 χρονών να κάνει ό,τι κάνει το παιδί. Δεν γίνεται. Ρε, ναι. Να το βγάλει πέσει. Να το κυνηγάει, να το κάνει. Δεν γίνεται. Πάντως υπάρχουν γέροι και γέροι. Πρόσεξε. Οπότε, υπάρχουν 65 μπαμπάτσι που είναι δυνατοί. Και υπάρχουν. Πώ δεν υπάρχουν. 4 τόνου με δεμέστηκα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 65 που σε βάζουν κάτω. Μην νομίζει. Μην λε τώρα. Μην λες τώρα τι δεν ξέρεις. Κάνανε καλή ζωή, ως συνήθως στην Ελλάδα δεν κάνουν καλή ζωή και είναι κάνουν, λες, με μπαλονάκια στα 65 και με θέματα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Η κοινωνία λοιπόν δεν είναι φυσιολογική όταν περιμένει ο 40ης, τον 70ης να δώσει λύσεις. Είτε έχει να κάνει με οικονομικό θέμα, είτε έχει να κάνει με διαδικαστικό θέμα. Οι κοινωνίες οι σωστές δεν έχουν ανάγκη τους γέρους, τους λένε καθίστε, απολαύστε, πάτε τον περίπατό σας, ερωτευτείτε στα 65 στο γυροκομείο 70 και τι θέλουν, το γουτσου γουτσου και τα λοιπά. Να έχεις μια ποιότητα. Χρονών, γουτσου, τώρα εγώ βλέπω 70άρης, λέει να ησυχάσω. Του λέω μόνο στον τάφο. Δεν έχει ποιότητα. Τον έστειλε, το σχόλασε. Δεν έχει ποιότητα ζωή, κύριε. Και όμως, όταν κυνηγά δύο μωρά, τρία μωρά, δεν χώρισε, είπαμε να τα κυνηγά. Χώρισε η κόρη, πάρτα τα ίστα. Άστα ρε κουλιανέ. Δεν είπαμε να τα κυνηγά. Άστα ρε κουλιανέ. Υπάρχει και άλλη βοήθεια, παιδί. Να τα πα μια βόλτα, ένα περίπου. Δεν με τα κυνηγά. Τα πας στο σχολείο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το. Το κερασάκι στην τούρτα. Ναι, αυτό. Εσύ μιλάς τώρα για την τούρτα. Ολοκληρώνονται όμως σαν παππούδες και γιαγιάδες όταν βοηθάνε, έστω και με αυτή τη μορφή. Πες αυτή την κουμούνα με τη μουστάκα. Του Γαβρόγλου. Ναι, να πάει να ξεκάνει ένα πεζοδρόμιο κάτω να δει πώς ζει η κοινωνία, τον αποστηρωμένο, και αφήσει τις ιστορίες για 9 η ώρα. Και ας ρωτήσει κι άλλα μπαμπά καμιά μάνα. Αυτόν εδώ με τη μουστάκα να πούμε την Πατανόβουλτσα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέω εγώ τώρα. Ναι, εσύ λες. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Ακούστε λίγο κάτι και εσύ και οι φίλοι που είμαστε εκεί απ' έξω και μας συντροφεύουν. Μάλιστα. Ότι υπάρχει ένας νέος τρόπος πλέον να βλέπουμε ποδόσφαιρο και αθλητικά, αφού η υπηρεσία παρέχει όλα τα κανάλια Novasport. Ποια είναι αυτή η υπηρεσία? Βεβαίως η Wind Vision, φίλες και φίλοι. Ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά, διότι με την Wind Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Απολαύστε Ρονάλντο, Νεϊμάρ και άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη μας. Ρε, μιλήστε λίγο για μπαλίτσα. Να ανοίξτε λίγο τα μάτια μας να πούμε. Μιλήστε λίγο για μπαλίτσα, να μας ανοίξτε λίγο τα μάτια. Με τους πιτσιρικάδες τι γίνεται με τον Κωνσταντινίδη? Μας κάνανε μεταγραφή των άλλων, εκείνο πως το λένε, να πούμε με την Κορδέλα, το μαύρο Κορδελά να πούμε, και βγάλαν το άλλο το παλικάρι έξω, στείλαν Γιαννούλιδες. Τι γίνεται με αυτούς? Άμα είναι να πάει να κλείσει τις ακαδημίες ο άλλος, τι πληρώνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Να ξαναγυρίσουμε πάλι στη φτώχεια? Άντε, γεια!
Ο Νίκος ήτανε. Ήταν ο Νικόλας, ο οποίος ήταν χύμαρος, ήταν μια γάρας. Και εδώ ένας φίλος μου σου λέει. Ο Νίκος. Ναι, ωραίος. Τώρα θα πάμε για μπαλίτσα, μιλήσουμε για το κέρινο μείο. Μιλήσε λίγο για μπαλίτσα. Ναι, βρε αγόρι μου, θα μιλήσουμε. Είδαμε εθνική, είδαμε το κέρινο μείωμα. Που έχουμε και στον πάγκο εκτός από το. Τώρα το πήρατε χαμπάρι. Όχι, όχι τώρα. Τα λέμε εδώ καιρό. Έγινε κακός ανανέωση. Ναι. Ένας φίλος πάντως σου στείλε ειδική φωτό τον Πολωνό Γρηγόρη Κόκκινο, έτσι. Αυτός είναι και ομορφόπεδο όμως. Ο Πολωνός Γρηγόρης Κόκκινος είναι επική φωτογραφία. Απίστευτο. Δημοσιεύσε το, έφυγε. Όχι, λοιπόν. Πεδαράς, τυμάμαι. Γιατί ο Γρηγόρης λίγο νωρίτερα, στα 35, δεν ήταν πεδαράς. Ήτανε μια καλά, δεν ήτανε. Κιλαράς ήταν. Κιλαράς ήταν, δεν ήταν πεδαράς. Ο φίλος εδώ, να είναι καλά, ο Λευτέρης μας έστειλε το σωσία του Γρηγόρη από την Πολωνία. Από την Πολωνία, ναι. Εμείς να πούμε, γιατί θα πάμε τώρα στην μπαλίτσα, να σχολιάσουμε λίγο και εθνική, να σχολιάσουμε λίγο τον Γκάρι που βρέθηκε με τον Βασίλη, με τον. Με τον Καμένο κι αυτός, έτσι. Τι. Όλη η πόλη. Φιτιλιά, όλη η πόλη είναι μπλε. Περίμενε. Όλη η πόλη φώναζε η Μακεδονία μου. Και άλλα φώναζε. Ωραία. Έρχονται οι κομμουνιστές. Είναι ατοίκοι. Ναι. Και όλη η πόλη βλέπω ότι έχει πάρει υπόσχεση για έργα. Πρώτος και καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Πάει, ζηλεύει να πούμε ο. Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει πρώτος και καλύτερος. Ποιος θα πάει. Κάτσε ρε παιδί. Όχι ρε φίλε, με τη σειρά δεν θα πάμε. Κανονικά. Ποιος έχει, εφόσον είμαστε σε καπιταλιστική κοινωνία που λες, ποιος είναι αυτός που έχει περισσότερο κόσμο που μπορεί να αλλάξει ισορροπίες. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πάει πρώτος, έτσι δεν είναι. Πάει ο ΠΑΟΚ πρώτος. Ωραία, πάει ο ΠΑΟΚ πρώτος. Μετά ποιος πήγε. Μετά πάει ο Άρης. Α, κάπως και ο Άρης. Αυτά όμως δεν τα είδα, δεν τα ακούω. Κάνει ένα επικοινωνιακό λάθος ο Καρυπίδης. Ο Κάρι, τι έκανε. Τη στιγμή που βγαίνουν οι Αριανοί και λένε ρε Μακεδονομάχη. Πουλάτε τη Μακεδονία, πουλάτε την αυτή για το γήπεδο κτλ. Πάει και ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν πρόκειται να δει από τους κομμουνιστές τίποτα. Ναι, ναι. Πάει και χάνει επικοινωνιακά. Ποιον έχει γραφείο τύπο και την αδερφή του έχει. Καλή κοπέλα. Καλή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, καλή. Ποιον είναι, το Ζουμπούλι έχει εκεί. Τον πάρει ο Ζουμπούλης. Α, τον πάρει, έχει, ναι, σωστά. Ο Ζουμπούλης, χρόνια, του πει λαδόρε. Να είναι δηλαδή τα γραφεία τύπου επεμβατικά. Να είναι έξυπνα, εύστροφα και διεισδυτικά. Ναι. Να είμαι εγώ τώρα τη γραφείο τύπου λέμε στον Άρη. Πω, Ελλάδο, ρε. Σου πω κάτι. Ναι. Εσύ δεν πρόκειται να πάρεις ψίχουλο από τους κομμουνιστάς. Μάλιστα. Για ποιο λόγο επικοινωνιακά να βγαίνει τώρα ο Κουλιανός και να σου λέει και εσύ ζητάς και εσύ ζητάς και εσύ ζητάς. Μα δεν ζητάει. Βρε, ναι. 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 Αφού δεν πάρεις. Ναι. Ούτε μην το κάνεις δηλαδή. Άσε τώρα θέλω και εγώ και μην κάνω το και κάνεις, ναι. Θα για τον πάρει ο άλλος ο Ψηφίδης. Mm-hmm. Εφόσον δεν θα πάρουμε ναι, τίποτα. Ναι, λέγεται κύριε Ψηφίδη. Για ποιο λόγο, ναι. Για ποιο λόγο να δημιουργηθεί μια κατάσταση εξισορρόπησης. Εξισορρόπησης της, της απέτησης όπως είναι ας πούμε ο ΠΑΟΚ να είμαστε και εμείς. Και να βγαίνουν τα τουρκοραδιόφωνα. Ναι, ναι. Και να λένε ότι κύριε, κοιτάξτε, που βγήκε και ο Φαλακρός ο Κουλιανός, ας πούμε, το ένα τον Ελεϊνό δεν θέλω να τον βλέπω. Για μένα, δηλαδή. Εσείς ο Ελεϊνός. Ναι. Και να λένε, να ορίστε, και ο Κάρι θέλει. Αφού θέλει ο Κάρι. Ναι, αλλά δεν θα πάρεις. Ναι, για αλλά για τον Μουστάρι Λεζάντα. Για ποιο λόγο κάνεις το φιγουρατζί. Για ποιο λόγο εξισορροπείς. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ να το βάλουν στην ίδια ζυγαριά. Θέλω ανάπλαση κι εγώ. Θέλω την Ελβετία και το Μαρίσιο. Θέλω να τα φτιάξω. Όλες οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Να ορίστε, έκταση λέει και στο Μακεδονικό. Α, να και εμείς. Παίρνουμε κι εμείς. Ο Καμένος λέει ξέβραζε την κλίνωση τη σύμφωνα τη πολιτεία. Μάλιστα. Προκειμένου να δοθεί μια έκταση στους πρασίνους. Βεβαίως. Ενώ τόνισε πως ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αντί να υπάρχουν λέει, κλειστά στρατόπεδα τα οποία έχουν μετατραπεί σε χώρους χρήσης ναρκωτικών ναι, σωστό, και χώρους εκτροφής ποντικιών, ποντίκια. Προτιμώ να τα πάρει μια ομάδα να κάνει γυμναστήρια και γήπεδα για να αθλούνται τα παιδιά. Ο Μακεδονικός, ναι. Ο Μακεδονικός. Εγώ, ναι. Εγώ σαν Μακεδονικός δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Όχι. Ναι. Γιατί εγώ εκφράζω τη μακεδονική αυτή της Βορείου Ελλάδος με τα συλλαλητήριά μου. Και ως όνομα, έτσι. Ναι, είμαι Μακεδονικός. Και δεν ναι. Πρόκειται να πάρω τώρα από αυτούς τους κομμουνιστές τίποτα. Από εσάς που μου και... πήγατε υπογράψατε στις πρέσπες, έτσι. Ναι. Άρα, ναι, δεν θέλουμε από αυτά. Δεν γουστάρουμε. Δεν γουστάρουμε, ναι. Μεγαλεξάνδρε, Μεγαλεξάνδρε. Έβαλε το 8 στο Μακεδονικό. Για τη συνέχεια θέλω όμως, ρε φίλε, μη μου τα κόβεις, εντάξει. Είσαι ο πρωταρχητής των FM, το δέχομαι. Ορίστε. Ναι, αλλά θέλω και το υπόλοιπο κομμάτι, κύριε. Όχι. Το πυροβολικό, το πυροβολικό. Λοιπόν, τα αγαπώ και ας πεθάνω. Πάνω στο πολυβόλμο επάνω, πώς το λέγαμε, ρε. Εσύ πυροβολικό ήσουνα. Ταξίδι, ταχυδρομικό, εγώ μου τσάτσο. Εσύ ήσουνα, ταξίδι, σαν να πάνε, ναι. Ταξίδι στα κύθρα, ναι. Παπαγιανόπουλος Κατράκης. Έρχεται ο Παπαγιανόπουλος με τον Κατράκη στα γεράματα πριν πεθάνουν. Μετά τον εμφύλιο. Μου το έχεις δείξει, ναι. Μιλά
γελάει ο ένας με τον άλλον. Βγάλαμε τα μάτια μας, λέει ο Παπαγιαννόπουλος. Μας βάλαν και πολεμήσαμε. Βγάλαμε τα μάτια μας. Ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, ο λύκος με τον λύκο. Και στο τέλος θα πούμε, αφού τα βρίσκουνε. 20 μέτρα μετά παίρνει τον γάιδαρο Παπαγιαννόπουλος και του λέει του Κατράκη. Το πυροβολικό. Δηλαδή δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Θέλω κι εγώ Παπαγιαννόπουλο. Άντε ρε καρυπίδι, ρε ζουμπούλι, κοιμάσαι όρθιος. Τι τρως πασταφλόρες, τρως πρωί πρωί, ρε ζάχαρο έχεις. Πάρε πες τον άλλο τον άλλο ρε εσύ. Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Για ποιο λόγο να πούμε επικοινωνιακά και να βγαίνει ο Κουλιανός το πρωί και να μας κράζαμε τους άλλους και που ήταν εκεί με τις φανέλες και καλά κάνατε και κράζατε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το επικοινωνιακό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουν βιρτουόζους όμως εκεί μέσα. Εκεί στον ΠΑΟ πήρατε αυτό τον Αρμάνι εκεί πέρα που έδωσε τη φανέλα και πήγαν οι παοξίδες να τους σπάσουν στο ξύλο χθες. Δεν τα λένε αυτά. Πώς, τα είπαμε εδώ το απόγευμα, δεν σου είπα. Δεν βλέπω κανένα μεγάλες κεφαλαία γράμματα. Όχι, πούμε. Ξύλο και έτσι. Απλά είπα τι έγινε, ρε παιδιά. Το 12 το δικό μας από εποχή Τζον Νάκ έχουμε να το δούμε. Είπανε, θα σας σπάσουμε τα κεφάλια, είπανε. Έτσι, έτσι είπανε, εγώ δεν ξέρω. Έτσι ξέρω εγώ, είπανε. Πάντως έπεσε πολύ ξεφωνητό, πολύ κράξιμο και δεν βλέπω να ξαναδίνει φανέλο πάω. Θα δίνει μπρελοκάκια, θα δίνει κάτι άλλο. Άμα έρθει ο Τραμπ, τι θα του δώσει, τον πισινό σας. Δεν ξέρω, θα δώσουν τον Τραμπ, αλλά άκου τι θα γίνει τώρα μια που πε Τραμπ και Αμερική. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα είναι και ο Κωστής, θα είμαστε άπαντες εκεί. Κάντε το γρήγορα, έχω δουλειά μετά. Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε εκεί. Θα έχουμε. Με τι εμφάνιση. Ό,τι γουστάρεις, Κωστή μου, εσύ αγόρι μου. Ό,τι γουστάρεις, τι θες. Με κοντομάρι, με σοτσάκι, με μαγιό, ναι, με φανελάκι, ναι, με τι γουστάρεις. 7.30 ώρα λοιπόν, στο περίπτωτο του Μετρόπολης, μπροστά στο συνεδριακό κέντρο Νικόλος Γερμανός, θα έχουμε βραβεύσεις, κουσκούς, παρουσίαση του προγράμματος, μπουφέ. Από το αθλητικό Μετρόπολης. Όλοι θα είμαστε εκεί. Θα φάτε πολλή ώρα εκεί πέρα. Εγώ δεν ξέρω αν θα φάω. Τι να φάω, κι άλλο να φάω. Σκάσω ρε Κωστή. Εγώ δεν είμαι να τρώω τώρα. Αυτό οι βραβεύσεις τι είναι σήμερα. Θα έχουμε κανένα καλεσμένο. Κάνα πολιτικό. Πολιτικό, άμα έχουμε, εγώ θα φύγω. Πάω από πίσω. Μη, μη, μη. Δεν θέλω. Μη. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τον Πρίγιοβιτς, με τον Σκίπε, με την Εθνική. Έτσι, γιατί είχαμε το Πάο Κόφι, τον Άρη που επιστρέφει αυτό εδώ στο Μικελίδη. Όφι, Πάο φιλικό. Φιλικό λες εσύ. Έχει λόγο. Πάω, εγώ δεν το βλέπω για πολύ φιλικό. Εισιτήρια κανονικά, γλύψη γλύψη. Κάτσε, αφού τα δικαιώμαστε ρε Κωστή. Δηλαδή με ναι, το ζώρα μα. Ο κοντός λέει, εγώ δεν πάω, δεν πιστεύω. Ναι, αλλά ήρθε ο κόσμος και του λέει, κοίταξε, έχουμε πόσο λαό κάτω στην Κρήτη. Θέλει να πάει ένα μάσμερ με όλη τη χρονιά. Θα μα το στερίζει. Και άμα πετάξετε βολίδα κριτική, δέρνουν, να ξέρει. Είμαστε φιλαράκι, αλλά όπω είπε και εσύ, περνάσε βιρτουόζου στα επικοινωνιακά θέματα. Δεν θέλετε κανένα χρυσαυγίτη στην Κρήτη. Δεν στέλνουμε κανένα. Δεν τίποτα θα μένα στο οριζινάλε παοξάκια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το break. Πάμε. Το επόμενο φιλικό ξέρεις τι θα είναι. Ένα χωριό της Σουηδίας, την Έστεσουν. Εκεί θα γίνει πια ο χαμός. Πάμε, Κωνσταντίνε μου, πάμε να δώσουμε καλημέρες. Πάμε να. Βράσει καλημέρες. Όχι, καλημέρες θα δώσουμε και θα δώσουμε καλημέρες και στην καντίνα Pit Stop. Θες καφεδάκι, θες φαγητό, θες τσιγαράκι. Έτσι είναι το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκίνητο. Γρήγορα, εύκολα και άπεκτα. Σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56, Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολη. Σας περιμένει η καντίνα Pit Stop. Πάμε τώρα στα θέματα μας τα ποδοσφαιρικά. Ή θες να σχολιάσεις κάτι που άφησες από πίσω? Όχι, ρε, απλά κάθε μέρα εγώ θα το λέω. Τι θα λες? Με τις μόδες, ε. Γεια σου Μακεδονία μου, γεια σου Θεσσαλονίκη μου, Μανούλα μου. Μανούλα. Μέρα μου μας πήραν το όνομα Μανούλα μου, χάθηκε το όνομα Μακεδονία. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και τώρα, αυτά τα 21 στρέμματα τι σημαίνουν για τον ΠΑΟΚ? Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ προς τα κάτω θα κατεβαίνει μέχρι τη Μικρά Ασία. Από την επάνω πλευρά θα επεκταθεί, άρα αριστερά το γήπεδο της Τούμπας θα επεκταθεί. Λοιπόν, διακόπτουμε γιατί ο Καμένος αναφέρεται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και επειδή βεβαίως υπενθυμίζω ότι μας έχουν πρίξει τα μέζεα. Με τι να ασχοληθούμε, ρε Καζαμπάκα, με το Μακεδονικό, έτσι. Ήρθε το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τα σκέπασε όλα. Γεια σου, Μακεδονία μου, γεια σου. Γεια σου, Μακεδονία μου, γεια σου. Μανούλα μου, μας κλέψαν το όνομα, Μανούλα μου. Θα πάμε να τους δίνουμε, Μανούλα μου, θα μας πάρουν τα σπίτια, μάνα μου, γλυκιά μου, Μανούλα μου. Να χαρώ εγώ, Μανούλα μου, παοξάκι μου. Ωραίο, Μανούλα μου. Ποια Μακεδονία, ρε. Ποια Μακεδονία. Πόση ώρα μπορεί να μιλάς έτσι, σαν σταμάτα, λες Μανούλα μου, σε βάλω ένα δίλεπτο έτσι. Ναι. Τι ρε φίλε, ναι, ναι. Δεν υπάρχει θέμα Μακεδονία. Αυτά είναι μούφες όλα. Α, εδώ είναι το χρήμα να πούμε. Το χρήμα, η μαρμίτα. Άμα έρθει ο κομμουνιστής τώρα. Ναι, γιατί... αλλά υπάρχει, είπαμε, υπάρχουν και ηθικές αξίες. Δεν υπάρχει μπροστά στο χρήμα ηθική αξία. Λες ότι το χρήμα τα νικά όλα, αυτό λες. Έρχεται ο κομμουνιστής και ναι. Σου λέει τώρα.
200 ευρώ πάνω η σύνταξη. Μανούλα μου να χαρώ εγώ. Πάω έμφυα. Περίμενε. Κάτω έμφυα. Πάει, το ξυλώνουμε. Μανούλα μου να χαρώ, μανούλα. Να χαρώ εγώ. Ναι. Ναι. Ζάρα σου λέει. Ο μισθός από 300 ρε συνδικάλιστα. 600. 650 λέω. Ναι. Γήπεδο σε πάω, Κάρι Ηρακλή. Τι θέλετε, ναι. Πόσο θα ζήσουν οι συνταξιούχοι? Ένα χρόνο, δύο χρόνια, 100 ευρώ επάνω, ας πούμε. Α, και του συνταξιούχου. Λέμε τώρα, ναι. Ρε, παιδί μου, παράδειγμα φέρουμε. Σωστά, βέβαια. Έρχεται το γήπεδο του ΠΑΟΚ και το κάνουμε μέχρι το Κρυονέρι, να πούμε. Εντάξει. Ναι. Όχι μέχρι το Κρυονέρι. Άκου τώρα. Με... Να μπαίνουν, θα φτιάξουν. Πάει στο Καριλάου, του κάνει το δασιγένιο ορίσιο παλάτι. Το ρίσιο, ναι. Χυστήκανε για τη Μακεδονία τώρα, πια Μακεδονία. Η Μακεδονία βγαίνει επειδή δεν υπάρχει φράγκο. Επειδή υπάρχουν χίλια μύρια προβλήματα στον κόσμο, πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λες. Εάν ήμασταν νορμάλ κράτος και τα είχαμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, τότε πραγματικά θα ασχολούμασταν πιο ζεστά με το θέμα. Γιατί έχεις δίκιο τώρα ότι σκεπάστηκε. Τότε στον Πανταζή θα ανοίγαν τις φιάλες εκεί με τα μπουζούκια, τα καλαμπίφαλα. Με τα χαλασμένα τα ουίσκι, γιατί τα μυαλά που έχουν χαλάσει τώρα των 65ηδων. Ναι, ναι. Ξέρεις τι φθαρμένο ουίσκι έχουν πιει. Τώρα ο κόκκινος που κάνει τα σαρδάμε εδώ που κάνει και τα λοιπά. Ο Γρηγόρης ήταν κάτω χθες πάντως, έτσι, για να μην λες ότι δεν πάει σαν του Ηρακλή. Ήταν κάτω στο περίπτερο και φιέστες. Δεν τον πήρε χαμπάρι. Πώς δεν τον πήρε, αφού βγήκε φωτογραφίες, εγώ τα είδα όλα, μην νομίζεις. Σου λέει και δεν με ορμήξουν γιατί. Πανζουρλισμός γινόταν χθες στο περίπτερο του Ηρακλή. Παρουσίαση ομάδες, πυρσού, μύρο. Τι τον τάξαν τους κομμουνιστές του Ηρακλή, τι τον τάξαν. Δεν ξέρω. Κατατζόγλιο το πληρώνουν και ένα φράγκο, τι να πληρώσουν. Δεν πειράζει. Δηλαδή λες ήρθε εδώ ο Τσίπρας και μέσα σε τρεις μέρες ενώ ήταν στα σκοινιά. Σας πήρε τα σόβρακα. Μας πήρε τα σκάλπ. Δηλαδή διπλό ημίχρονο καράσο τελικός ο Τσίπρας. Με, αυτό λες. Με εξουσία, με μνημόνια. Ναι, ναι. Πήγε στο αυτό του ΠΑΟΚ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Και κόντεψε να φάει ξύλο, να πούμε. Καλά, αυτό έβαλε με το ζόρι φωτογραφίες με τα κορίτσια. Ναι, γιατί δεν πήγαινε κανένας εκεί πέρα τώρα. Εντάξει, θα τα λέμε αυτά που έχουν γίνει. Ο Ορφανός μίλησε στο Μετρόπολης και έπεσε η ακροαματικότητα 80% κάτω. Γιατί? Άκουσε, το λέω εγώ τώρα το έργο. Η Ράπτη δεν την βρήκε εγκόμενο 10 χρόνια νεότερο. Άντε πάλι τη Ράπτη. Τελείωσε η Ράπτη. Καθάρισε η Ράπτη. Πάει η Ράπτη. Πάει η Ράπτη. Πρέπει να βρει εγκόμενο τώρα. Τώρα και να δημιουργήσει. Πριν είναι αργά, Ράπτη. Ο άλλος ο Γιουλέκας. Ναι. Πιο κρύο άντρα, όλος, πιο... μου φέρει η κόρη μου κανένα. Πάρε το μάσκο και πιτσίλα κόσμο. Να τώρα, πει, ναι. Γεια σου, παπά. Γεια σου, παπά. Ναι. Με αυτόν τον κρύο, λέω, θα παίζω τάβλη. Με αυτόν τον κρύο, όκολο θα πω. Θα πει και τάβλη. Ρε, παιδί μου, ναι. Ναι. Μου φέρει κανένα κρύο. Τι να κάνω, Γιουλέκα. Μα έχει λεφτά. Στα βάλει στο πισινό του, θα πω τα λεφτά. Αυτό ο κρύο, μόλι μου φέρει αυτόν τον κρύο για άντρα, μόλι θα την πω πήρε. Τι να σε κάνω. Ποιο θα διάλεγε όμω τώρα, τον Γιουλέκα ή τον Σκίμπε? Έλα να πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο. Να τα αφήσουμε γιατί έχει λούσει όλη την πόλη πρωί-πρωί. Ο Σκίμπε, ναι. Πανέξυπνο. Κρύο. Βρήκε. Κρύο. Βρήκε. Ακαλό ο Σκίμπε. Βρήκε... Που δεν κουνιέται στον πάγκο, είναι σαν βαλσαμωμένο πουλί. Σα έκανε ρόμπα. Ο Σκίμπε που παίρνει τα χαρτάκια, αυτό μα έκανε ρόμπα. Η Χρυσή Αυγή και όλοι αυτοί εδώ οι πατριώτε τη πλάκα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Έπρεπε να πούνε Ελλάδο, ο Σκίπ είναι προπονητής. Μάλιστα. Αυτή τον αναγκάζει. Ένα λεπτό ρε. Ποιο το διάλεξε να πούμε. Ο φίλος σου. Ο γραμμένο. Ο φίλο σου, ναι, που είναι ο γραμμένο. Ο γραμμένο, άμα τον πα στην παραλία υπανομή και θα πει που είναι η θάλασσα, ναι. Θα σε πει σε βουνό πήγα. Ποιο γραμμένο, ρε. Ο γραμμένο κοιμάται, θέλει 12 φραπέδε για να ξυπνήσει. Καλό παιδί είναι. Εγώ. Καλό παιδί, αλλά και δεν ξέρει, δεν νιώθει. Οικογένεια, καλό, κύριο. Αλλά δηλαδή, δεν είναι για τέτοια θέματα. Να το γραμμένο να του μπόρεσει, ξέρει, έχω ένα πρόβλημα στην πολεοδομία. Μάστα. Βάλε κανένα φιγέρι και τα λοιπά, ξέρει, θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα σου γκρεμίσει το σπίτι η πολεοδομία. Α, τόσο καλό ο γραμμένο. Τι να σε κάνει δουλειά ο γραμμένο. Τόσο καλό ο γραμμένο. Και είναι το σκύβε προπονητή. Και εγώ σα λέω. Το είδε ο Μάτσα καταρχά. Το είδε, ωραία, τώρα δεν έβγαλα εγώ τα συμπεράσματα για το χαρτάκια. Ναι. Τον έχω για τα χαρτάκια και τις μίζες. Μα το ξέραμε ότι είναι χαρτάκια και συνεχίζαμε και τον κάνουμε ανανέωση. Προμήθειες τον έχουν. Πάρε τον τάδε, δώσε χρόνο. Δώσε τον άλλο να κάνουμε τα παρελθόν. Η Βρωμιάρα, η εθνική που πανηγύριζε τα γκολ των Ούγγρων εγώ εχθές. Τα πανηγύριζα γιατί δεν τη γουστάρω την εθνική, γιατί είναι Βρωμιάρα. Πάντως οι Ούγγροι χθες τώρα πριν συνεχίσει έχουν βάλει το πρώτο γκολ. Είναι επικό έτσι το πρώτο γκολ. Με μία επαφή με τα κεφάλια. Η συνεργασία. Δεν υπάρχει. Είναι γκολ μου διαλυκό. Είναι άλλο επίπεδο. Έλειπε ένα Σιώπη εκεί. Ο Σιώπη ο οποίο πιστεύω ότι θα τον πάρει στην εθνική, αλλά είναι ανέτοιμο λόγω φυσική κατάσταση. Ποιον έχει τον Μπουχαλάκη. Μάλιστα. Και ο άλλο Μπουχαλάκη. Ο Κουρμπέλη. Λείπει ένα Σιώπη εκεί. Ωραία. Ελπίζω να το παλικάρι, γιατί το ρεπορτάζ από τον Άρη λέει ότι ακόμα γίνεται διαχείριση, γιατί ο Σιώπη είχε μείνει πίσω το παιδί. Έκανε μόνο προετοιμασία. Ο Σιώπη σε 10 μέρε. Θα είναι έτοιμο, γιατί είναι μικρό κορμί. Σωστά. Ο Σιώπη είναι ένα 45. Πίτμπουλ. Δεν είναι ένα 45, εντάξει, είναι πίτμπουλ. Ένα 70. Ένα 62. Ένα 62. Ναι, πόσο είναι. Έλειπε ένα πίτμπουλ. Άμα δεν κουρέψει το χορτάρι, μπορεί να πει που είναι ο Σιώπη μέσα. Πού είναι ο Σιώπη. Αλλά είναι σκύλο όμω. Δαγκώνει ο Σιώπη. Ναι, ναι δαγκώνει ο Σιώπη. Είχα μείνει τώρα και με διέκοψε. Είχε μείνει στο Σκίμπε, είχε μείνει ο Σκίμπε. Είχα καταλάβει λοιπόν το Σκίμπε. Ο Σκίμπε λοιπόν είναι καλύτερο προπονητή από τον Άγγελο Αναστασιάδη. 100% όχι. Από το Σάββατο Παντελίδη. 100% όχι. Πείτε μου άλλου πέντε Έλληνε προπονητέ. Πετράκη. Ο Πετράκη θα σου πω εγώ.
ο Πετράκης σίγουρα είναι καλύτερος από τους Κύπρους. Καλύτερος είναι από τους Κύπρους. Αλλά με αυτούς τους βρωμιάριδες έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει. Εντάξει, εντάξει, πάμε πάλι. Παράσχος. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Βοσνιάδης. Τι Βοσνιάδης. Θα τρομάξουν και για επικοινωνιακούς λόγους. Α, δεν το βάζω για παράδειγμα. Μα είσαι το μαύρο πίτσα. Εντάξει, του τρομάζει και του αντιπάλου. Από τη φυλακή διαβατών ξέρει ποιο θα πει. Μια χαρά είναι, φιλαράκι μας. Μα σαν του Μουργολίκου. Ευγενέστατο. Ευγενέστατο. Γλυκομίλητο. Αϊόψιλε. Η φάτσα είναι αγριό. Τον κόβει λόγω ότι είναι άγριο. Και η μάπα μετράει ω Κίμπε. Είναι ωραίο παλικάρι. Έτσι δεν άμα το και γαμπρό να το πάρω ρε Κωστή. Προπονητή θέλω να πάρω αγόρι μου. Τι να το κάνω το Σκίμπε, δίνω μορφόπεδο. Έχει, αλλά ξεφτιλίσατε. Θα βάλω το ρουβάμπα είναι στη θέση του. Το ίδιο θα κάνω. Ακριβώ. Εγώ... Να έχω μορφόπεδο, δεν θες, ναι. Ο Κουλούρης, εκεί να φανταστείς τι καλό παιδί είναι ο Κουλούρης. Καλό, ψυχάρα είναι ο Κουλούρης, ναι. Εγώ θα τον τζίμπαγα τον πισινό εκεί την πλάτη, θα του έρθει να κάνω γουδί στον πάγκο. Ο Κουλουρίσιο. Κουλούρης, ναι. Ο Κουλούρης να δώσει Κουλουρίσιο γουδί, ναι. Να πει στο Σκύμπε. Έχεις δει προπονητή. Όχι, δεν έχω δει. Εγώ έφυγα από προπόνηση, θα μάτσα να ασχολούμαι γιατί δεν έχω. Δύο έχω πλακώσει. Άντε, ακόμα ένα να τριτώ στον καλό Κουλούρη. Η μία ιστορία είναι γνωστή. Γνωστή, την έχουμε ακούσει, ναι. Η μία ιστορία είναι γνωστή. Πες την άγνωση γρηγοράδα. Γρηγοράδα όμως, γιατί έχω πέγγιζίνα σε λίγο. Μέσα σε πούλμαν. Τον προπονητή, μέσα σε κλειστό χώρο. Τι σε είπε, έγινε κάτι, είπε δεν σε βάζει στο αρχικό σχήμα και μουρλάδιγες. Ήμουν ο πιο προπονημένος. Γυμνασμένος. Ναι, θες προπόνηση από εδώ μέχρι το χορτιάτι μου. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Κατευθείαν δεν είπε άλλη. Μόλις είπε το χορτιάτι, δεν πρόλαβε να πιάσει. Δηλαδή, κύσαμε λοιπόν στο χορτιάτι έπεσαν οι μάπες. Πάει και από εκεί. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη να ξέρετε ότι έχουμε δύο στανταράκια. Έχουμε δύο στανταράκια εκτός από το χορτιάτι του Κωστή. Πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει σαν τον κύριο και θα το πιάσουμε σιγά σιγά. Κάτσε, μην πνιγώ από το στρες. Μη χαλάρωσε, τα είπαμε αυτά. Και βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τρέλα. Πολλοί κόσμος και φέτος στην 83η ΔΕΘ. Με τιμόμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβλημμένη η βόλτα μας. Εννοείται φυσικά θα περάσουμε και από το περίπτερο του Ρίτζεσι Καζίνο. Πιο εντυπωσιακό από πέρσι, θα το βρείτε δίπλα στην πύλη εμπορίου. Εκεί θα έχουμε πάρα πολλά happenings, τυχερά ζάρια, θα κληρωθούν δώρα, πολλά παιχνίδια, τροχός της τύχης, ένας καλός χαμούλης από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Αύριο έχει το πρόγραμμα. Αύριο 7.30 θα είμαστε άπαντες εκεί. Θα είναι εκεί ο πρόξενος της Αμερικής, θα τον δώσουμε Περγαμόντο, να τον κεράσουμε. Α, είναι και αυτός, είναι δίπλα, να ξέρεις, εσύ δεν κατέβηκες ακόμα στο περίπτερο. Εγώ θα κατέβω μισή ώρα και θα φύγω, θα έχω δουλειά μετά. Θα πας στη δουλίτσα σου, αν θα έρθεις, γιατί και αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι. Ναι, ναι, είναι δουλειά, θα παρουσίαση, θα έχουμε κόσμο εκεί. Ποιος θα το παρουσιάσει? Η Αλατζά. Για Λαντζά το παίρνει. Ποιο θα το παίρνει, εγώ και εσύ με τέτοια μούτρα που να πάμε. Για Θεσσαλονίκη καλή είναι η Λαντζά. Πολύ καλή είναι. Στην Αθήνα δεν έπιασε. Δεν έπιασε, δεν ξέρουμε γιατί δεν έπιασε. Υπάρχουν χύψη λόγοι που μπορεί να πιάσει. Γιατί πέθανε ο Κυριακού, γι' αυτό δεν έπιασε. Πέθανε. Άμα την είχε αξιολογήσει ο Κυριακού. Α, σωστά, ναι. Τώρα το πιάσα τώρα. Ο Δρόνης ακούει, γελάει τώρα. Γελάει. Ο άνθρωπος παλεύει. Μια ντουζίνα χρόνια παλεύει και πα να τα χαλάσει όλα, τα ρημάξει όλα στον αέρα τα ρίξει. Εγώ από του προδότε δεν θέλω φράγκο. Δεν θε, ε. Πούλησαν την πατρίδα μα. Πούλησαν την πατρίδα μα. Δεν θέλω ούτε σπίρτο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν την πούλησαν μόνο αυτή την πατρίδα μα. Έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Την πατρίδα μα την έχουν πουλήσει πολύ. Παίξει επικοινωνιακά το ΣΥΡΙΖΑ, παίξει το υποκείμενο. Να το παίξουμε. Μάλλον το γυρνάμε το έργο μου φαίνεται. Γυρίζει, αφού είναι να μας δώσει ο κομμουνιστής, γιατί είναι εμείς να μην τον γυρίσουμε. Καμιά ΟΠΑΠ πήραμε εμείς. Μπα, δεν μας δίνουν. Όχι, μας. Δεν μας δίνουν εμάς. Όχι, δεν μας δίνουν άλλοι. Εάν περάσει κανένα δύο φορές ο Καμένος από το περίπτερο, θα το. Καλά. Ο Καμένος πάντως την έκανε την γύρα του. Έτσι, παντού. Δηλαδή πήγε Τούμπα, πήγε Βικελίδης, πήγε Μακεδονικό. Έχει, ναι. Περίπτερο το Μετρόπολης. Έχει. Περιπτεράρα, όχι περίπτερο. Περιπτεράρα. Ναι. Περνάνε οι κομμουνιστές από εκεί. Κάποιοι περνάνε, βέβαια. Άμα είχατε τον Παλτίδη. Το Φώτη ή το. Μπαμπά, πιο Φώτη. Και αυτού θα του βάλουμε στην ιστορία. Ναι, ναι. Να του βάλουμε κι αυτού. Αν είχαμε τον Παλτίδη στο περίπτερο, στι δημόσιε σχέσει. Και δεν είχαμε, α πούμε. Τέλο πάντων. Εσύ τι πιστεύει. Ένα ο ΠΑΠ δεν θα μα έφερνε ο Παλτίδη. Δεν θα ψήνε. Θα του έφερνε. Θα έφερνε. Μη. Θα έφερνε. Κι άλλοι πολλοί μπορούν να δουλέψουν. Πάμε λίγο. Κι άλλοι μπορεί να μα βοηθήσουν. Έμπειροι στο χώρο και σε Web TV που θα κάνουμε και τα λοιπά. Δίνω ιδέες. Σαφώς. Λοιπόν, που μπορεί να μας βοηθήσουν να συνεργαστούμε. Αγωνιστικά. Αλλά όλα είναι επικοινωνία, φίλε. Όλα είναι επικοινωνία, όλα είναι marketing, όλα είναι. Μάλιστα. Θέμα ναι. Προσέγγισης και θα πρέπει να είσαι και λίγο τσαχπίνης, έτσι. Ναι. Να είσαι διεισδυτικό. Δηλαδή από το πίσω μέρος της φανέλας λέω Μακεδονία μου είναι ελληνική. Και από μπροστά τη ράβω. Το σφυροδρέπανο. Σφυροδρέπανο. Ναι, σφυροδρέπανο. Ναι. Από πίσω τη Μακεδονία μου, μανούλα μου, να χαρώ εγώ, μάνα μου. Ναι, και μπροστά σφυροδρέπανο. Εγώ θα κάνω μια τέτοια μπλούζα. Έτσι. Θα κάνω μια μπλούζα, θα λέει Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, να χαρώ εγώ, μανούλα μου. Και από μπροστά ένα σφυροδρέπανο θα έχω. Πάμε λίγο στην εθνική, να το δούμε αγωνιστικά. Πάμε λίγο στην εθνική. Λοιπόν, ναι. Για να σε ακούσω, πώς την ανέλησε το έμπειρο τσαχπίνι κομματάκι σου, τι σε προβλημάτισε. Ομάδα, εμένα με προβλημάτισαν όλα. Η εθνική ομάδα είναι κατασκευασμένη και σαν χώρα και σαν ομάδα και σαν πατρίδα να είναι υποτακτική και να κλέβει. Ο Έλληνας. Θες πήγε να φτιάξει όμως. Ναι, περίμενε. Ναι. Ο Έλληνας είναι απατεώνας. Είναι πονηρός,
είναι πρόχειρο δουλειάς, είναι πώς θα φτιάξω μια δουλειά, ξέρω εγώ, τσαπατσούλικα κτλ. Δεν είναι της δημιουργίας, δεν είναι της, ας πούμε, της ανάπτυξης. Γι' αυτό όλα τα μεγάλα κεφάλια και οι σωστοί άνθρωποι, οι Έλληνες, φύγαν στο εξωτερικό και μείνανε εδώ οι γύφτοι με τους κατσαπλιάδες και τους Ιρανούς και τους Μουσουλμάνους. Εμείς είμαστε οι γύφτοι. Εμείς είμαστε οι γύφτοι. Ή οι κατσαπλιάδες. Να ξέρω πού. Και οι γύφτοι και οι κατσαπλιάδες. Από όλα είμαστε. Ναι, 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 ναι. Όταν λοιπόν μια ομάδα πηγαίνει στο κλέφτικο και σημειώνει κατά κάποιο τρόπο και κάποιες σοβαρές επιτυχίες στο κλέφτικο, όταν αυτή η ομάδα με πολύ μικρότερο υλικό και μετριότατο υλικό, και θα πούμε για ποιο λόγο είναι μετριότατο το υλικό, πάει να δημιουργήσει, αυτομάτως χάνεται μέσα στο DNA της. Ναι. Οπότε ομάδα που θα πιάσω, θα κάνω, θα ράνω και τα λοιπά, θα το περάσει μπάλα από τα πόδια μου και τα λοιπά, δεν μπορεί ο Έλληνας γενικά σαν λαός. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο. Εντάξει, ναι. Okay, αυτό το δέχομαι. Το άλλο το σχόλιο. Το σχόλιο θέλω το άλλο το σχόλιο καθαρά στο αγωνιστικό. Το άλλο το σχόλιο. Τι είδες που σε προβλημάτισε? Όταν έχουν οι ομάδες σας τα 9 εντέκατα, τα 10 εντέκατα ξένους ποδοσφαιριστές, όταν τραυματίζεται ο αργός ο Μήτρογλου, δεν θα έχεις να βάλεις. Θα έχεις αυτό το πλατυπόδι, τον κουλούρι. Και θα αναγκαστείς να βάλεις το δόνι. Είχε το δόνι. Ο οποίος βγήκε κακό στο πρώτο μέρος. Το δόνι, άμα τον κλάσεις, ναι, θα του έρθει πνευμονία 3 μήνες και θα θέλει να πούμε εμβόλιο. Ναι. Ποιος δόνι σεντερφόρ? Θα είναι ένα 88 ο Ούγγρος και θα πάει ο δόνι να κάνει τρίπλα. Και τι να κάνει ο δόνι? Ο δόνι είναι μια φτερούγα, να πούμε, ένα παιδάκι, το οποίο έχει μια ταχύτητα, το οποίο το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι από τα εξτρέμρες η κουλιανέ. Σωστά μιλάς. Ένα ο Δόνης είναι καλύτερος να παίζει στις μπάντες παρά στην κορυφή. Άρα ολόκληρη η Ελλάδα 12 ειδικά εκατομμύρια. Ειδικά όταν έχει να κάνει με κορμιά πίσω, ναι, σας 12 στόπερ, εκατομμύρια έτσι. Δεν έχει, να πούμε, center for. Γκέγκε. Ένας Μήτρογλου, ένας Κουλούρης που βγαίνει. Ο Κουλούρης, ή ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης δεν το βάλει εκεί στα πώς τα λένε, στο ζωολογικό κήπο, να κάνει το βοηθό στην αρκούδα. Ο Κουλούρης. Θα βάλει γκολ. Με ποιο παίζει να βάλει? Θα σπρώξει γκολ. Ο Σκύμπε εκεί έχει δίκιο. Σου λέει, αυτό το Κουλούρη. Τι έχει δίκιο, Σκύμπε? Δυνατό παιδί, αυτό παιδί και τα λοιπά, αθλητής καλός. Πλατυπώδα, αλλά αυτός ο Κουλούρης, εφόσον είναι αυτός, θα πρέπει να τον βάλεις. Δεν θα βάλεις τον Δόνι εκεί. Αυτός είναι ο Κουλούρης, τους ταμπάνεις, πλατυπώδης, αργός, αυτός και τα λοιπά. Για τον Μπέλκα αυτός... να μιλήσουμε λίγο, για τον Μπέλκα. Ο Πέλκας... δεν τον χαντακώνει εκεί στην αριστερή μπάντα, Πέλκας... τον έβαλε στριμωγμένο. Ο Πέλκας είναι ένα πρόβλημα, γιατί ενώ είναι ταχύς και εκτελεστής, χάνεται στην πλευρά, είτε παίξει από αριστερά είτε με αυτό λέμε, εκεί τον έβαλε, ναι, ο Σκύμπε. Γι' αυτό, ναι, αυτό λέμε. Δηλαδή δεν τον έβαλε ούτε ως δεύτερο φόρ, ούτε σαν χαφ. Δεν μπορεί να τον βάλει χαφ, γιατί ο Φορτούνης εκεί είναι πιο δεκάρι. Έχει το Φορτούνη που είναι πιο δεκάρι. Θα διαλέξει και το Μάνταλο, έτσι. Θα διαλέξει ή το Φορτούνη ή το Μπακασέτα ή τον Μπέλκα. Δεν όχι, δεν θα βάλω τώρα τον Μπέλκα με τον Μπακασέτα μαζί. Ή το Μάνταλο. Α, άλλο Μάνταλο, ναι. Όταν λοιπόν ολόκληρη η Ελλάδα δεν έχει εξτρέμ, γιατί παίζει ο Τζαλμα Κάμπο. Ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας, εξτρέμ. Χριστοδουλόπουλος εξτρέμ. Ο Χριστοδουλόπουλος είναι ένας. Ναι. Άλλον εξτρέμ έχει. Δόνης εξτρέμ, εγώ σου Δόνης λέω. Δόνης εξτρέμ. Ναι. Δηλαδή... δηλαδή να παίξω εγώ τώρα με Φορτούνη. Με Φορτούνη και στην πάντα Δόνη. Χριστοδουλόπουλο και Κουλούρη. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό λέω. Πολύ και εγώ... λογικό σχήμα. Και εγώ σε αυτό. Και πίσω, όχι και Μπουχαλάκι και Κουρμπέλι, γιατί για μένα Μπουχαλάκι. Ναι. Το Ζέκα έναν. Ναι. Ναι. Να πώς έγινε η ομάδα. Και από την άλλη μεριά ο Τζαβέλας βάρινε. Πολύ. Ο άλλος ο Τζίμπης, ο άλλος εκεί στην Αλάνια, στην Ατάλεια που είναι, ναι, ξέρεις, είναι χειρότερο από Θεσσαλονίκη, ξέρεις, παραλία, θάλασσα, Αγούστα. Ο Λυκόγιαννης, στην Κάλιαρη, ναι, μετριότατος. Δεν σ' αρέσει ο Λυκόγιαννης. Για μένα εκεί πρέπει να παίζει ο Τζιμίκας. Του Ολυμπιακού. Ναι, Ολυμπιακού. Να το δούμε λίγο ακόμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος σίγουρα από τον Κούτρι που παίζει με τον Κάνα, ο Ρομπέρτο Κάρλος. Επίσης. Και φέτος τον εξαφάνισα ξαφνικά. Σέντερ μπακ πολύ καλά. Το κορμί του Παπασταθόπουλου μετά τα 30 είναι το βαρύ που αρχίζει και βαραίνει. Δηλαδή. Ο Παπασταθόπουλος 33 μπορεί να έρθει στον ΠΑΟ και να πει να έρθω να πέφτω. Να κλείσω ΠΑΟ, την καριέρα. Να πάω στην ΑΕΚ. Θα το δούμε φέτος με, ναι, την Arsenal, η οποία πάντως έχει θέματα ανασταλτικά. Τρώει εύκολα γκολ στην Arsenal. Στην ευθεία με τον. Πώς το λένε τον παρτενέρ του, τον ξεχνάω. Το center back των άλλων. Παίζουν ψηλά και γιατί έχει και ένα χούι αυτό. Ντε και καλά να κάνει το παίζει μπάλα και κατεβάζει μπάλα. Ναι, εντάξει, μπάλα. Ναι. Καλά, αυτό είναι το δυνατό του. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος. Θα φάνε πάνω από 55 γκολ. Τρώνε. Έβαγαν δύο από την κάρτα. Θα φάνε πάνω από 55 γκολ. Τρώνε σε κάθε μας δύο. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εκτός από το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο ήθελα να καταλήξω αστικά ότι υπήρχαν λύσεις για το σχήμα. Ναι, για πες για τον Μπάρκα, ναι. Ο Μπάρκα, ενώ δεν τον είχα πιάσει πέρσι. Δηλαδή, είναι καλός ο Μπάρκα. Ναι, τον είχα. Μπάρκα ή Τσιντώτα έλεγα πέρσι. Δεν υπάρχει. Έχει μια τεράστια άνοδο. Και στην έξοδο επάνω, δηλαδή νιώθεις ότι έχεις τερματοφύλακα και καλά έκανε και δεν έβαλε, φάγαμε τη μάπα αυτό το καρνέζι το μέτριο, ας παίξει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι καλός τερματοφύλακας, δηλαδή, τέλος. Κάπου που έχουμε πολλούς τερματοφύλακες ας καταλήξουμε σε έναν. Αυτή τη στιγμή σε φόρμα ο Μπάρκας
είναι καλύτερος από όλους. Ναι, προηγείται σε φόρμα. Ο Πασχαλάκης είχαμε, τι είχαμε τέλος πάντων, ο Γιαννιώτης του Ολυμπιακού δεν τον έχουμε δει σε σοβαρό τεστ. Τον Καρνέζη απλά τον έβαλε γιατί παίζει στην Νάπολη. Έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά αυτό που ήθελα και ουσιαστικά εκεί και πήγαμε. Ο Λαγοδήμος είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ σωστό. Έχουμε σωστό, πολλούς σωστό. Καλούς Έλληνες θερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διαλέξει κάποιον και ο Μπάρκας που είναι σε φόρμα. Νομίζω ο Μπάρκας να παίξει. Δεν έχουμε το timing αυτό εδώ σήμερα είναι ο Μπάρκας. Κωστή, δεν βγάζουμε ακραίους εδώ και χρόνια. Δεν βγάζουμε πλάγιους επιθετικούς. Και με το Στανιό βγάζουμε center four. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στόπερ, δηλαδή, αμυντικούς και half συντηρητικά βγάζουμε. Έλληνα. Στον Ολυμπιακό ποιος παίζει center four? Ο Γκερέρο παίζει. Ο Γκερέρο. Ο δεύτερος ποιος είναι? Ο Ασαριφάρ. Έφυγε ο Ασαριφάρ, πήγε στον Νότιγχαμ Φόρεστ. Στον Πάουκ ποιος παίζει? Ο Κόκα παίζει ο δεύτερος. Ο Κόκα. Λοιπόν, στον Πάουκ είναι ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Ο οποίος παρεμπιπτόντως να τα δίνουμε και αυτά. Ναι, έχει θέμα με τον Πίσιο Μυριαίου και είναι εξαιρετικά φίβολος με τον Όφη. Θα παίξει ο φίλος σου ο Ακπουμ. Ο Ακπουμ. Ο Ακπουμ. Ξέρεις τι θα λέτε σε λίγο καιρό. Καλά που τραυματίστηκε και μπήκε ο Ακπουμ. Λες, θα λέμε τέτοια. Έτσι νομίζω πράγματα. Θα λέτε, ναι. Θα λέμε τέτοια. Έτσι τον είδα εγώ αυτό. Κακίες είναι αυτές για τον πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Δεν σου λέω κακία. Ναι. Σου λέω ότι ο άλλος έχει. Όχι, κακίες αυτά που σου θα λέμε. Λέω, σου λέω ότι ο άλλος έχει τόσα καλά χαρακτηριστικά που και τον Μπέλκα θα βοηθήσει και τους πλαϊνούς. Ενώ ο άλλος. Καλύτερα τρεξίματα λες και είναι καλύτερος και με άλμα. Θα δώσει και θέαμα, νομίζω. Δεν έχει καμιά ομάδα για να το καταλήξουμε εκεί που θέλει να πάει. Για να πούμε την καλή. Που έχει ΑΕΚ ως δευτεροτρίτο που δεν παίζει ποτέ, δεν έχει καμία άλλη ελληνική. Ο Βέλιος που βρωμάνε τα πόδια του τώρα. Ο Βέλιος πήγε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο? Ναι, πήγε Βέλγιο. Και εγώ άμα πάω στο Βέλγιο, δύο σοκολάτες θα πάω. Άσε ρε, τι Βέλγιο. Ο Βέλγιο. Ο Βέλγιο. Να δώσουμε λίγο εντάχει και τι έγινε και στα άλλα μα γιατί είχαμε ματσάρε χθε. Ισλανδία-Βέλγιο 0-3. Δεν παίζονται αυτοί με Πορτογαλία. Προχθές ήταν αυτό. Χθες είχαμε το Ισπανία-Κροατία 6-0. Έτσι, 6-0 ήταν σκορ που ταρακούνησε όλη την Ευρώπη. Και Βοσνία-Αυστρία επίσης 1-0. Ουγγαρία-Ελλάδα 2-1. Φιλανδία-Εστονία για τον όμιλό μας 1-0. Οι Φιλανδοί πλέον είναι πρώτοι με 6 πονταλάκια. 3 έχουμε εμείς, 3 έχουν και οι Μαγιάροι. Και υποδεχόμαστε τους Ούγγρους στο επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο θα γίνουν τα μάτια. Εδώ, Καραϊσκάκη. Εδώ. Χι. Χι. Oh. Εδώ θα τους κερδίσουμε, Κωστή. Πότε θα τους κερδίσουμε? Θα τους κερδίσουμε εδώ. Έχω τέτοιο, θα τους κερδίσουμε. Εσύ πες το γραμμένο. Να εγώ να το πω. Ναι, αυτό θα κάνουμε παράπονα συνέχεια. Να μ' αγοράσει μια τρομπέτα. Εσένα. Ναι. Να πας να κάνεις βόλτες στην Ευρώπη. Να μου κλείσει 2-3 μέρες σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα κάτω, με πρωινό. Στην Γλυφάδα, κάτω με έξοδα της ΕΠΟ. Ναι. Να με δώσει μια φανέλα της Εθνικής. Να μου πάει και τα έξοδα. Να μου δώσει κάνα 200 και εμένα σαν τους άλλους εκεί να κάνουν. Δεν τους δίνουν ρεσί τώρα. Όλες οι ίδιες μούρες. Όλες οι ίδιες μούρες. Ξέρεις να παίζεις τρομπέτα όμως. Άμα πληρωθώ ότι θες πέντε. Η Wheat Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας στο ποδόσφαιρο. Να αποκτήσετε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Win στο 13800 ή στο win.gr / Vision και προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που πετύχεις ένα αγώνα στη μέση, μπορείς εύκολα να δεις κάθε παιχνίδι από την αρχή. Κανονικότατα σας λέω, έτσι. Όλα αυτά με τις εκπληκτικές δυνατότητες της. Μιλώντας καθαρά στοιχηματικά, σας δίνω Peggy Zina σιγουράκι για το θέατρο Βεργίνα, φίλες και φίλοι. Θα πάτε φυσικά. Τεράστια φωνή, καταπληκτική γυναίκα, να τα λέμε όλα. Η Peggy λοιπόν παίζει live κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο του Καζίνο και βεβαίως εννοείται ότι τα σπάει. Ήταν το τελευταίο live για 15 Σεπτέμβρη, πήρε παράταση για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο γιατί γίνεται ένας μεγάλος χαμούλης. Βρείτε λοιπόν από τώρα τα εισιτήρια στα καταστήματα public ή στα ticketservices.gr. Η τιμή ξεκινά από τα 20 ευρώ με ποτάκι. Και εννοείται ότι θα ακούσετε όλες τις κομματάρες της Peggy's. Μίνι αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Θα έχουμε ένα καταπληκτικό live και πάλι. Πρέπει να το τιμήσουμε. Και εμείς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Rap and Cool Show με τον Κωστή. Καλά ραδιόφοβε. Καλά ραδιό. Ο άνθρωπος πάει να φάει την τελευταία μπουκιά σκηνικό που έγινε τώρα πριν λίγο. Κωνσταντίνης Κάδα έχει πάρει μια σπανακοπτηρόπιτα τέλος πάντων. Τελευταία μπουκιά του την πήρε από το στόμα και την έφαγε. Πασκαλά, τι γελάς ρε φίλε. Έχεις πλαχνικό λίπος ο Κωνσταντίνης. Α, το καλό τον έκανες δηλαδή. Του βελτιώνεις ως πλαχνικό λίπος, πως τα λες. Βρέθηκε ο άνθρωπος με το πορτοφόλι. Αυτός το είχε χαμένο μια ζωή. Τρία χρόνια λέει το έχω χαμένο το πορτοφόλι. Ναι, ναι. Το βρήκαμε σήμερα άθικτο. Άθικτο. Και τα έχω βγάλει όλα μου λέει. Δίπλωμα, άδεια, αυτά. Α, αυτά ναι. Δηλαδή τώρα θα τα πάρει και θα πετάξει όλα, έτσι. Όχι, έχει τη φωτογραφία με τα δύο κοριτσάκια, γι' αυτό θα έρθει να το πάρει. Α, ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται ότι θα έρθει να το πάρει. Το πορτοφόλι το μεταξύ σκουλίκια, σκουλικιασμένο, βρώμικο να πούμε κτλ. Εντάξει, αφού τρία χρόνια ήταν σε Κωστή, είναι λογικό. Βροχές, κακό, ιστορίες, κακουχίες και τα λοιπά. Άνοιξε καμιά γραμμή, μωρέ, να πάρει. Κάνας Μακεδονομάχος τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται, άμα τον τάξουν και αυτόν καμιά τυρόπιτα.
Καλά, πει... και σένα μα ετάξουνε, θα κάνει και εσύ. Δεν είμαι Μακεδονομάχος. Τι είσαι εσύ. Τίποτα δεν είμαι. Α, είσαι αλφα στερετικό. Καπιταλιστής. Ναι. Όπως όλοι μας βέβαια, αλλά ναι. Δεν το ξέρουν οι άλλοι. Ναι. Δεν το παραδέχονται, λες. Εγώ το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ότι οι ιδέες και οι πατρίδες και αυτά είναι μέχρι να πέσει το πρώτο δολάριο. Άμα πέσει το δολάριο, τελείωσε. Και όχι μόνο, εδώ δεν έπεσε το δολάριο, τους υποσχέθηκαν δολάριο. Και κάνουνε magic live. Ρε τι κομμουνιστές. Ναι, αλλά τους κυνηγάνε κιόλας και κάποιους άλλους που δεν τους υπόσχεται τίποτα πάνε, τους ψάχνουν. Ελάτε λίγο. Ποιος κυνηγάει ποιον. Δεν τον ψάχνουν, τον καμένο όλοι. Να, μετά... στην Τούμπα ήταν, πήγε κανείς. Αχ, πρωί ήταν. Πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα, κούλε. Αχ, έμπλεξες αγόρι μου, λέει πρωί. Σε όλα θα πηγαίνει κόντρα, λέει. Ξέρεις, ναι. Το παράδοξο είναι ότι οι παοξίδες δεν πήγανε να κάνουν μανούρα πουθενά. Πήγανε να κάνουν μανούρα στην ΠΑΕ γιατί δώσαν τη φανέλα με το νούμερο 12. Για τη Μακεδονία και τις ιστορίες. Ο ΠΑΟΚ τους ενδιαφέρει, ρε φίλε. Ναι, άμπρα. Ο ΠΑΟΚ δεν τους ενδιαφέρει. Οπότε αφήστε τα Μακεδονομακελίκια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου. Τα αρρωστάκια ασχολούνται Αθήνα, μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στην Αθήνα γελάνε με την πάρτι μας. Ξέρεις ναι. Τι μας λένε. Μακεδονοβλάχους. Έτσι μας λένε. Ναι, γιατί η συμπεριφορά. Αυτή τι είναι καλύτερη αυτή δηλαδή που είναι τη άλλη χώρα ζουν αυτή. Όχι. Άλλο λέω εγώ. Είμαστε Μακεδονοβλάχοι, λέει. Γιατί μας πέταξε ένα τυρί ο κομμουνιστής και μάλιστα το τυρί δεν το είδαμε. Είναι ακόμα στη σακούλα, λέει το τυρί. Λες και χαλασμένο κιόλα. Μπορεί να βρωμάει και. Ξέρω, σκουλιασμένο το τυρί. Και εσείς λέει αμέσως ναι. Ξεχάσετε τη Μακεδονία και πάτε να φάει. Οι άλλοι πρωτεβουσιάνοι δεν τους ταΐζει δηλαδή τυρί τους Αθηναίους. Δεν τρώνε τυράκι. Οι άλλοι δεν το παίζουν ευπατρίδης. Δεν το ξέρεις. Δεν βγήκε κανένα. Μια χαρά το παίζουν. Η Αθήνα μας, το λεκανοπέδιό μας. Δεν έχουν προβλήματα. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ λεκανοπέδιο. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα γι' αυτό. Αλλά εγώ ξέρω και αρκετούς Αθηναίους που είναι συναντικοί και έχουν το θέμα της Μακεδονίας το ίδιο ψηλά. Αν είχαν τέτοια προβλήματα λοιπόν θα το συζητούσαμε. Καλημέρα. Άρα λοιπόν Μακεδονοβλάχοι. Σας λέω Ραπτόπουλος ότι είστε Μακεδονοβλάχοι. Και σας προκαλώ τώρα πρωί. Ναι, είστε Μακεδονοβλάχαροι. Μια τυροπιτούλα σας πέταξε να πούμε και κάνα σαντουιτσάκι στον ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω με λίγο μαγιονέζα. Και κάνετε magic live στους κομμουνιστές, ρε Μακεδονοβλάχοι. Μακεδονοβλάχοι. Να πάρω και εγώ την έκταση, να πάρω και εγώ τα φράγκα, να πάρω και το ορίσιο. Τι έγινε, Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου. Να χαρώ εγώ, μανούλα μου. Ποια Μακεδονία, βρε. Καλημέρα, Αλάνια από ασπρόμαυρο Βερολίνο. Θα πάμε τώρα στις γραμμές. Ο Ζιντάν, ένας από τους κορυφαίους, κάποτε όταν ήμουν μικρός έκλαιγα γιατί δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Αυτή την ατάκα την έχει πει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Και είναι ο λόγος, όχι ο λόγος, έχουμε ανεβάσει τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος και αυτός αποδεικνύει ότι είναι ένας από εμάς, ένας θνητός. Περιμένει και αυτός καρτερικά την σύζυγό του που ψωνεί σε μια πολυθρόνα, έχει πάει στα πολυκαταστήματα και κάθεται και περιμένει στην αναμονή και ο Ζινεντίν Ζιντάν. Δουλεύει πουθενά ο Ζιντάν. Τι θα δουλέψει, δούλευε. Φέτος. Όχι, ξεκουράζεται. Εδώ οι άλλοι κάνουν τρεις δουλειές και περιμένουν τη γυναίκα τους έξω από τα καταστήματα. Ο Ζιντάν τώρα θα το λυπηθούμε, μήπως το βάλουμε ίσως να μάθουμε. Ναι, αλλά ο Ζιντάν δεν ξέρει τι έχει στην τράπεζα. Μπορούσε να είναι σπίτι αραχτός και να πει πάνε ρε γυναίκα με τον Μπάτλερ. Πάνε με τον τέτοιο. Κάθεται και αυτός και την περιμένει εκεί από πίσω. Να πηδάει ο Μπάτλερ τη γυναίκα του Ζιντάν. Α, το βλέπεις κατευθείαν. Πάμε γραμμές, έλα να ανοίξουμε το χώρο. Έλα τα 390 για να ανοιχθά. Έλα Μακεδονομάχη. Άντε να δούμε η Μακεδονία μου μανούλα. Α, πλέον θα μπούμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου νομίζω. Πάει τώρα Μακεδονία. Το όνομα. Έλα φίλε, καλημέρα. Οι προδότες της αριστεράς είναι από εκεί, ξεχάστηκαν. Έλα, βαθύ Πασόκ. Να κάνουμε κανένα magic live τώρα στον πρόξενο των Αμερικάνων που θα έρθει στο περίπτερο. Ποιο θα βάλουμε. Ποιο είναι καλύτερο. Καλώς το να. Έλα, Γιαννομάχος εγώ είμαι, δεν είμαι τίποτα άλλο. Να τον ευχαριστήσουμε ρε παιδάκι. Αυτό που λένε εσύ με παρακολουθείς. Χθες μιλούσαμε για τις παλιές σειρές. Απελοποννήσιους, Μανιάτες και αυτά. Με λέγανε εμείς άμα σπέραν το όνομα, έχουμε όλοι δει κανένα στο σπίτι. Βγαίναμε σιγά τα αίματα ρε Πελοποννήσι. Σιγά. Ναι, και εγώ αυτό τους έλεγα. Σε πετάξει σε μια τυρόπιτα και σε ένα Πελοποννήσι. Είστε στον πύργο της Ηλίας. Ο Τράγος κάνει έλκο το ελάφι εκεί πέρα. Έλα, λέγε. Δεν με λες cool λίγο να σε πειράξω, δέχεσαι. Πήρα το, παίρνα. Πέρα, μόνο ηρωνία δεν δέχομαι. Και γιατί... Δεν δέχεται. Δεν δέχεται ηρωνία. Δεν με λες, θέλετε γήπεδο τώρα εσείς. Α, αυτό εννοείται με πειράξει, εννοείται, ναι. Πριν 18 χρόνια σου κάνανε ένα γήπεδο cool. Ποιος μην το ξεχνάς αυτό. 18 χρόνια το 99-2000 ο Παλατάκι λες. Το ιδιόκτητο, το ιδιόκτητο κλειστό του ΠΑΟ. Ωραία Πασόκ ήταν εκείνο cool, μην τα ξεχνάς αυτά. Βαθύ, κοίταξε εκεί να σου πω κάτι. Εκεί φθες εσύ φίλε Αριανέ να σου πω κάτι. Γιατί πήγαινες και έτρωγες τα λεφτά στα μπουζούκια με τη Μαρινέλα και εγώ φτιάχνα γήπεδο και έπαιρνα άδειες. Εσύ φθες. Το 88 ήταν. 10 χρόνια μπουζούκια πήγαινες. 10 χρόνια μπουζούκια. Εγώ είμαι
αυτού. Εγώ ήμουν στη Μαρινέλα, μην μπερδεύετε. Ναι, εγώ ήμουν από αυτού. Ναι, εγώ είμαι από αυτού που έλεγα ότι ο Άρης κακώς δεν του φτιάξαν γήπεδο εκείνα τα χρόνια. Αλλά προφανώς για να φτιάξει γήπεδο πρέπει να έχει και του ανάλογου παράγοντε, έτσι. Να κινηθούν. Ναι, παίζει ρόλο, εννοείται. Και του ανάλογου πολιτικού. Βεβαίω. Ναι, ναι, είναι συνδετικό κρίκο, παράγοντα πολιτικό. Εσύ φταίς που δεν έφτιαξες γήπεδο και όχι εγώ που έφτιαξα. Να ξέρεις. Θα κάνει το δασιλιώνιο των κομμουνιστές τώρα, θα φτιάξει το δασιγένιο λέει. Όχι το δασιγένιο, το Ρήσιο. Εκεί, στο Ρήσιο. Ο δασιγένιο λέγεται. Δασιγένιο? Είναι ο δασιγένιο 130 ετών. Καλημέρα, Πασάμου, καλημέρα, γορίνα μου, να είσαι καλά. Είναι ο δασιγένιο 180 χρονών. Πήγε και παραπονέθηκε στον Καρυπίδη, λέει τι θα γίνει, λέει αυτό, λέει δασιγένιο, λέει εγώ είμαι ο δασιγένη. Λέω Καρυπίδης πώς θα ζήσει αυτός τώρα. Θα συγγένει, λέει, θα το λέω. Θα συγγένει. Κάνα χρόνο, δυο. Δύο ακόμα. Μπα, ναι. Αλλάξει όνομα, ναι. Έλα, καλημέρες, παιδιά. Ωραίο ερώτημα αυτό. Αν χωράει ο Μανιάς στην εθνική Ελλάδος. Εφόσον δεν έχουμε center for. Τώρα, αν ρε φίλε, ναι. Τώρα ξακαθόμαστε. Ναι. Και ψάχνει η εθνική Ελλάδος, ολόκληρη Ελλάδα, το Μανιά και το Μαμιά και τον Κουλούρι. Κλείστε το μαγαζί. Δεν βγάζουμε φόρτα. Ρε, κλείστε το, τίποτα δεν βγάζετε. Καλημέρες. Θέλετε και εθνική ομάδα, θέλετε και υπερτιμολογήσεις ξένων ποδοσφαιριστών. Να τα κλείσουμε όλα, ρε Κωστή. Κλείστε το μαγαζί. Να τα κλείσουμε όλα, τα κατεβάσουμε. Να μην ασχολούμαστε με τίποτα. Κάντε ένα άγαλμα το Ζαγοράκι εξ' από την ΕΠΟ που πήρε το 2004 και κλείστε το μαγαζί. Έλα, φίλε, καλημέρα. Νίκο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου. Καλημέρα. Τα κλείσουμε όλα, λέει ο Κωστή. Τα ρημάξουμε, να μην ζήσουμε κιόλα. Πάμε. Έλα. Συμφωνώ σήμερα απόλυτα με τον Κωστή. Είμαι Μακεδονοβλάχος. Είσαι. Είμαστε, ναι. Πρώτα απ' όλα συντηρούμε εδώ πάνω και πάμε στα Σκόπια και τους δίνουμε λεφτά. Μπορεί να έρθω και από την Αθήνα, αλλά δεν μας νοιάζει εμάς τους Μακεδόνες. Ναι, ναι. Δεχτήκαμε έναν άνθρωπο να μας κοροϊδέψει, όπως κοροϊδέψε 4 χρόνια όλη την Ελλάδα. Μακεδονοτάγαρο βλάχη. Ακριβώς. Άρα είναι και οι άλλοι βλάχοι, γιατί και τους άλλους κοροϊδέψει. Τους άλλους. Κοίτα τα μούτρα μας. Ότι μας δίνει ψεύτικα αυτά, όπως τα λένε, στρέμματα που δεν είναι δικά τους. Ναι. Μας λέει ότι είμαστε ακροδεξιοί. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν ψηφίζω δεξιά. Ναι. Αλλά μας λέει ακροδεξιοί. Αυτός που συντηρείται με έναν ακροδεξιό 4 χρόνια. Καμένος, ναι. Συντηρείται με μια κυβέρνηση, με μια υποστήριξη ακροδεξιού 4 χρόνια. Μας στείλουνε, μας κάνουν, ήρθανε να πούνε ψέματα. Οι ευπατρίδες Μακεδόνες. Ναι, ήρθανε να πούνε ψέματα. Τις πέταξε ο και τα ξεχάσαν όλα. Σκόπια ανώμουτρα. Συμφωνώ με τον Κωστή πρώτα απ' όλα. Οποιοσδήποτε, όχι μόνο αυτός, και όποιος ερχόταν με αυτή την προδιάθεση, δεν θα τον αφήναμε να φύγει από το αεροδρόμιο να κατέβει εδώ. Σιγάρε επαναστάτες, σχίσκι και κοιλώτα. Δεν θα τον αφήναμε. Έφερε και μια συμμορία αστυνομικών να μας λένε Βούλγαρους. Καλά σας έκανε. Καλά μας έκανε. Είμαστε δηλαδή επαναστάτες των μικροφώνων και του πληκτρολογίου. Ως εκεί μας παίρνει. Ναι. Παραπάνω δεν είμαστε. Τους δίραμε στο Facebook. Στο Facebook. Τους κάναμε μαύρους. Και στα τηλέφωνα. Ναι. Καλά μας κάνανε όπως το είπες. Και καλά μας κάνουνε. Τέτοια χαϊβάνια που είμαστε εδώ πάνω. Καλημέρα σας. Μας πέταξα και το τυρί με την τούμπα. Μακεδονοβλάχοι είστε. Ναι. Είμαστε. Όλοι μαζί είμαστε. Ναι. Όλοι μαζί είμαστε. Γιατί μας πέταξα και το τυρί με την τούμπα. Τώρα είδαμε και το meeting που χαμένου με τον Καρυπίδη. Το θυμάσαι, ναι. Το που είσαι. Μακεδονία. Το γήπεδο του πάω και σε ένα στράματα. Ξεχάστηκε η Μακεδονία. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε Μποτζόρνο. Καλημέρα, Αλάνια. Καλημέρα. Ναι. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, αν γίνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ, εγώ του χρόνου θα γίνω πρωθυπουργός και θα πάρω το όνομα πίσω. Την καθημερινά μου. Αν δεν το πιστεύεις με τίποτα δηλαδή, έτσι. Έφυγε, αυτό ήθελα να πει. Ήθελα να πετάξει αυτό και να πει ότι δεν θα φτιάξει. Δεν είναι το θέμα μας αν θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το θέμα μας είναι η συμπεριφορά μας. Το θέμα μας είναι η κουλτούρα μας και το θέμα μας είναι η πορτοφόλα μας και η στομάχα μας που αλλάζει κατεύθυνση μόλις γεμίσει, να πούμε, μπριζόλα. Και ψαράκι να πούμε, και μόνο με υπόσχεση θα σε ταΐσω. Θα, ναι. Ξέρεις όμως γιατί γίνεται όλο αυτό. Γιατί γίνεται όλο αυτό. Γιατί ζούμε σε τέτοια χώρα, σε τέτοιο κράτος. Αυτό το πράγμα δεν γινόταν ποτέ στη Γερμανία. Τι με νοιάζει. Γιατί το κράτος προσφέρει τα πάντα στον πολίτη, τα έχει λύσει τα προβλήματά του, δουλειά, υγεία. Όχι, δεν κλαίω. Αναφέρω τα πράγματα πώς έχουν. Κλάψε. Και αυτά δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν οι πολιτικοί μας. Βρίσκουν και κάνουν, ναι. Αυτή τη στιγμή. Σου λέει, αν δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν, δεν έχουν να κάνουν, α πουλήσουν λίγο τρελίτσα. Καλά δεν κάνει. Καλά κάνει ο συγκεκριμένος πολιτικός, λες, έτσι. Πουλάει τρέλα. Εντάξει, δεν θα βγει. Καλά δεν κάνει, γιατί ξέρει τι έχει από κάτω. Ξέρει ότι έχει πεινασμένους λύκους. Οι κομμουνιστές στο κομμάτι της επικοινωνίας και είναι της 450 χρόνια μπροστά. Και του λόγου. Ναι. Λόγου και τέχνης. Ο Ζουμπούλης τώρα, δεν τον πήρα τηλέφωνο την κυρία Καρυπίδου. Κυρία Καρυπίδου, τι βγει, η φωτογραφία μόνο. Του πει τον Καρυπίδη, Ελλάδο, ρε.
Δεν πρόκειται να πάρει τίποτα κανένας. Και αν πάρει ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Εσύ δεν πρόκειται να πάρει. Γιατί μπαίνει σε αυτό τη ζητιανιά και εσύ, ρε. Ναι, πάντω για το φίλο που βρήκε. Βρε τα αγάρι, δεν θα κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Ο Καμένος θες ρωτήθηκε και από τον Πετρωτό, έτσι, στη συνέντευξη που έδωσε. Ότι δεσμεύτηκα, λέει, ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν τελειώσει όλα. Το δεσμεύτηκα, κάτι θα πει, αν δεν τελειώσει, τι θα κάνουμε. Να τον πλακώσουμε. Θα γίνει ρόμπα για άλλη μια φορά. Έχει γίνει 100 φορές. Η λέξη δεσμεύομαι, ρε χοντρό, πε τον. Η λέξη δεσμεύομαι σημαίνει ότι εάν δεν γίνει αυτό, εγώ θα έχω κάποια επίπτωση. Ποια είναι η επίπτωσή σου, χοντρό. Δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Αυτή είναι η επίπτωση. Αυτή. Δεν το λέει. Μόνο αυτή που δεν λέει. Δεν λέει μην με ξαναψηφίσετε εάν δεν γίνει. Πάμε καλημέρες. Εγγυόμενε. Ναι. Άρα απευθύνεται σε βούβου σε βόδια. Καλημέρες. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλώς ονα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Σταφυλίδης παίζει και πού παίζει. Ο Σταφυλίδης είναι τραυματίας ακόμα, γι' αυτό δεν είναι στην εθνική. Αλλιώς θα τον είχε. Ο Σταφυλίδης, φίλε, στα χνάρια του Κλάους πάει. Έχει φτιάξει μια εταιρεία εκεί με ρούχα κτλ. Έχει βρει και ένα ωραίο κομμενάκι και είναι παλέμαχος στα 25. Κατάλαβες. Έχει θέματα τώρα, είναι σε στάδιο επαναφοράς του κορμιού του. Σιγά σιγά σου αγωνιστεί. Το κορμί του είναι και αυτό του πόντιου, του χαμηλοκόλλη, το βαρύ. Ναι. Τρώει δύο σάντουιτς και φουσκώνει το μάγουλο. Βαρικόκαλος, δεν τον ευλέπω. Θέλει χρόνο. Ο Σταφυλίδης κατά τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμο. Ο Σταφυλίδης είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αν και πόντιος. Πανέξυπνο. Καλά, η πόντια την έξυπνη είναι. Έξυπνη, ναι, από την μεριά των πόντιων τον έξυπνο, θέλω να πω. Είδε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα. Έχει αξίσει την εταιρεία του πανέξυπνα και άστο ποδόσφαιρο για άλλου. Όχι. Μόλις φτάσει ο κόλο του σαν την Ανουσάκη να γίνει, θα έρθει στον ΠΑΟΚ, θα γράψει ο Μπούζο και εγώ και το ΠΑΟΞΑΚΙ γύρισε. Θα πάτε εσεί να χειροκροτάτε σαν τα γαϊβάνια και η ιστορία θα συνεχιστεί. Το κατάλαβε το έργο. Αδερφέ, λίγη το σχόλιο του, νομίζω το καλοκαίρι μπορεί να έρθει το καλοκαίρι. Αν δεν το πα εκεί. Πάρτο, θα έρθει σαν την Ανουσάκη. Εγώ νόμιζα το πα για την εθνική, γιατί δεν έπαιζε χθε και παίζουν Ρωσίδε, Τζαβέλε και τι μαζεύονται στι μπάντε. Έχει κανέναν άλλον εκεί μπακ αριστερό. Έχετε οι Έλληνε. Ποιον άλλον έχουμε. Ποιον άλλον έχει. Στον ΠΑΟΚ ποιος παίζει αριστερό μπακ. Το Τζιμίκα είπε. Ο Τζιμίκα παίζει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια αριστερό μπακ. Γιανούλη. Το Γιανούλη. Γιατί δεν το πήρε. Ναι, γιατί δεν το πήρε. Γιατί δεν το πήρατε το Γιανούλη. Βρεάσε εγώ τι έκανε. Εγώ έκανα λάθος. Το αναγνώρισα. Είπα. Εγώ προσωπικά λέω ότι είναι λάθος. Δεν το πήρε το Γιανούλη. Πάρε το Γιανούλη. Φτερούγα ο Γιανούλη. Πρώτο σα εσεί παίζει το πρωτάδα. Γιατί δεν τον πήρε. Ναι, γιατί ο Μπουχαλάκης είναι κέρβερος, ας πούμε, που τον όχι, πήρε. Γιατί ναι. Τα μανατζερλίκια του ΠΑΟΚ και της Εθνικής τον ίδιο πατέρα έχουν, να πούμε. Καλημέρα! Έλα καλημέρα. Να το το βαθύ πασό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου, Μακεδονία μου, να χαρώ εγώ μανούλα μου. Καλημέρα. Καλημέρα να χαρώ εγώ μανούλα μου. Ακούς Νίκο. Έλα γόρι μου, έλα ψυχρόνο μαζί. Πάρε τον Αχιλέα ένα DVD. Ναι, ναι. Να του δείξεις ότι για τον γαβρό πώς βλέπαμε εμείς παλιά Μπαρμπαμιτούση. Το θυμάσαι τον Μπαρμπαμιτούση. Όχι. Το κλούβιο και τη σουβλίτσα. Μπαρμπαμιτούσης ρε. Όχι. Κλούβιος, σουβλίτσα, Μπαρμπαμιτούσης. Σουβλίτσα, Μπαρμπαμιτούσης, ο γαβρό γλώμ σουβλίτσα ρε, τη θυμάσαι. Όχι. Πες τον ρε Κώστα, εξήγησε τον λίγο. Τι είναι ο θέατρο... Πώς το λένε, κουκλοθέατρο. Λοιπόν, κουκλοθέατρο, ναι. Θα το πάω. Κουκλοθέατρο, Μπαρμπαμιτούσης. Μπαρμπαμιτούσης, ναι, θα το πάω. Άμα δεν σου... Λοιπόν, να σου πω, ο ξέρεις... Ο κόκκινος θα ήταν ο Κλούβιος. Ο Κλούβιος. Φαγώθηκες με τον Γρηγόρη. Φαγωθήκατε με τον Γρηγόρη. Φαγωθήκατε άμα πρωί-πρωιφθενίζετε. Να σου πω, ο Σκύμπε, ξέρεις, Νικόλα. Κέρι νομίωμα είναι ο Σκύμπε. Σαν γερμανικό πασοκοκούνα έχουν τα πήρε τα λεφτά. Έτσι ακριβώς. Καλά σας κάνει. Μας κοροδεύει αυτό. Καλά σας κάνει. Μας κοροδεύει. Καλά γουστάρω και μας κάνει έτσι. Ναι. Μπράβο ρε Κωστή, γουστάρω που τα πήρε έτσι πασόκικα τα λεφτά. Πολύ το γουστάρα με τους Σκύμπε να πούμε. Βρίσκει δηλαδή, και κάνει. Γουστα... Ε? Βρίσκει και κάνει. Κύριε Γραμμένο. Πάρτε μου μια τρομπέτα και εμένα. Και εγώ θέλω. Να κάνω το ρουτουτού του ρουτουτού και πάρω κάτι τρακοσάρι. Μου ήρθα κάτι... Κάτι φέσια μου ήρθα κύριε Γραμμένο. Κάτι ταξίδι τζάμπα και εμένα. Ναι. Ναι, να σου πω, Νίκο, πώς το λένε το Ιστιλεγανές, ποιο σέντερ μπακ παίζει δικός μας, ναι, ρε, έχουμε και το Ολυμπιακού, το Σιώβα, το Σιώβα. Καλό, γι' αυτό το παιδί είναι πολύ θεμά το παιδί, ρε. Και αδικημένος είναι αυτός. Αυτός είναι και αδικημένος. Ο Αλέφαντος λέει ότι το 5-3-2, ναι. Το 5-4 ναι. Με Σιώβα κεντρικός τόπερ στα μεγάλα μάτς, είναι πολύ καλό για την εθνική ομάδα τη μέτρια. Ο Σιώβας παίζει εδώ και δύο χρόνια σε υψηλό επίπεδο πριμέρα division και κακώς δεν τον καλεί ο Σκύμπε, αλλά είπαμε δεν έχει καλό μάνατζερ. Εκεί σταματούν όλα. Δεν μου λες, ποιον έβαλε πλάτη στον γκολ, τον Παπασταθόπουλο έβαλε πλάτη, ο άλλος και έδωσε την μπάσα στον... Ποιον έβαλε πλάτη, τον Παπασταθόπουλο νομίζω, ναι. Τον Παπασταθόπουλο. Έχει αρχίσει και βαραίνει λίγο ο Παπασταθόπουλο. Σιγά σιγά, ναι, 30 πήγε, εντάξει. Και center back στην ευθεία. Έχει χάσει την έκρηξη. Αυτό, ναι. Το κορμί του είναι δυνατό παιδί και έχει χάσει. Αδικείται εγώ που τον έχω δει το παιδί. Αδικείται πάρα πολύ ο Σιώβας. Αδικείται ο Σιώβας. Φιλιά! Και για το... Δεν είμαστε Μακεδονοβλαχοι. Μακεδονοκαράβλαχοι. Α, βάλε και το καρά μέσα. Βάλε και το καρά. Σήμερα η εκπομπή είναι αυτοκριτικής.
Ναι. 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 Ναι, είμαστε, είμαστε. Πέταξε την πιζόλα ο κομμουνιστής, η οποία ήταν δανεικιά από άλλον είναι δηλαδή. Και όλα τα μέσα εδώ πέρα, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, την ξεχάσαν την καημένη τη Μακεδονία. Πάει η Μακεδονία μας. Μανούλα μου. Καλημέρα, επόμενο. Να χαρώ εγώ. Έλα, φίλε. Πάω ψάκι μου, Βέρμπλου μου. Ναι. Βέρμπλου. Βέρμπλου μου. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Καλώσονα, καλώσονα. Καλημέρα σε όλους τους ανθυποβαλκάνιους. Αυτός είναι ο μεσημεριανός. Φάρο πολιτισμού με τον κόκκινο. Φάρος, φάρος, φάρε μου, έλα φίλε. Όχι, δεν είμαι αυτός που το είπε. Αυτός ο μεσημεριανός είναι όποτε βγαίνει, όποτε βγαίνει, το βάζω τέρμα, τον απολαύσω. Για πάμε. Άρεσε η ατάκα. Ναι, ήταν καλή. Χρήστος Πάω Μέγαρα. Έλα, Χρήστο. Ναι. Θέλω να δώσεις εξηγήσεις. Τι έγινε με το 40, γιατί πολύ δεν καταλάβαμε. Ένα αυτό και δεύτερον, έχουν ανεβάσει σε ένα post του Μετρόπολη στο Facebook μια φωτογραφία του κόκκινου που πήγε στο περίπτερο του Ηρακλή. Ηρακλή, ναι, ναι, την έχω. Αφού είχαν φύγει όλος ο κόσμος και ήταν μόνος του. Εντάξει, μπορεί να το... Εγώ έχω φωτογραφία που είναι με τον κόσμο, τον αδικούν εδώ. Μισό. Ο κόκκινος, τη χείρα 10 τη φοβάται, γιατί τον λένε, παίζεις πάω γρεγουφάλα και σαν τουρκολαδιόφωνο και τέτοια, του λένε κάτι τέτοια, Ηρακλειδέας εσύ, και ίσως να φοβάται, είναι φυσιολογικό. Εγώ είδα τον Γρηγόρη με κόσμο πάντως στο περίπτερο, άρα μπορεί να τη βγάλω αυτή τη φωτογραφία και να την έβαλα όταν έφυγαν οι πιο πολλοί, μην τον αδικούμε τον άνθρωπο, έτσι, θα απαντήσει για το 40, ναι. Είσαι ύποπτος και εσύ. Φύγε αμέσως με τον κόκκινο. Εγώ πάντως σας λέω να μπείτε να δείτε τη φωτογραφία του Πολωνού Γρηγόρη Κόκκινου. Κακό τρόπο γουρούνι ο Σαράντος. Κακό τρόπο γουρούνι. Ναι. Ένα γουρούνι το οποίο όσο μεγαλώνει γουρούνι παλιό. Γίνεται και ακόμα χειρότερο. Γίνεται χειρότερο. Γίνεται χειρότερο. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Η Σμαράλδα Μπασάκου μόλις εισήρθε στα ενδότερα για να μας ενημερώσει με την αθλητική της ενημέρωση. Εμείς θα πάμε σε break. Πάμε να δώσω πορτοφόλι, τη φωτογραφία να δώσει κυρίως στον άνθρωπο. Θυμίζουμε ότι αύριο 5:30 στο περίπτερο του Μετρόπολης, μπροστά στο συνεδριακό κέντρο Νικόλος Γερμανός, θα έχουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας με βραβεύσεις, μπουφέ, εκπλήξεις, παρουσίαση εκεί από Σοφία Λατζά, από Γιώργο Μπούζο. Όλο το πρόγραμμα σας περιμένουμε. Θα έχετε και εσείς δυνατότητα να κερδίσετε πολλά δώρα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό μετά την Σμαράγδα Μπασάκου. Λοιπόν, θέλετε να απολαμβάνετε την ομάδα σας στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ανακαλύψτε σήμερα κιόλας την Wind Vision. Το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Με την Wind Vision να απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε λοιπόν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες στους εντός έδρας αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Απολαύστε και Ρονάλντο και Νεϊμάρ και Μπαπέ και άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Ρε μιλήστε λίγο για μπαλίτσα. Να ανοίξετε λίγο τα μάτια μας να πούμε. Ο Μιχόπουλος κάνει λάθος, τραγικό λάθος, 1-3. Απίστευτο γκολ. Αδιανόητο λάθος από τον Πασχαλάκη. Τι σε έπιασε τώρα ρε, έπιασε θεματοφύλακες. Δεν μπορούμε άλλος. Ναι, θέλουν μπάλα ο λαός, θέλει μπαλίτσα Κωστή. Ναι. Θέλει να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και να πάρει... λίγο τα μάτια. Ναι. Λοιπόν, 90-90-90, ανοίγουμε ξανά μανά το κέντρο. Εντάξει, είχαμε το θέμα το μακεδονικό, ήταν φλέγον. Δεν υπάρχει φλέγον θέμα. Ήταν στο επίκεντρο, το οποίο το παραμέρισε το γήπεδο του ΠΑΟΚ όμως, έτσι. Κοίταξε, κάθε φορά βγαίνει κάτι στην επικαιρότητα. Αυτό που βγαίνει. Εντέχνος. Ναι. Το οποίο ξεκινιέται. Δηλαδή, τα θύματα στο ΜΑΤ και τα λοιπά. Τέλειωσε. Ούτε ξέρουμε τι είναι, πού είναι αυτοί, τι ζουν, τι ψυχολογία έχουν, καήκαν, δεν καήκαν κτλ. Μόνο όταν πουλάει η είδηση, όταν καίει, όταν ζηματάει. Είναι δυστυχώς. Πουλάει το media, ασχολείται ο κόσμος κτλ. Εγώ πάντα λέω σε μια εβδομάδα δεν θα το θυμάται κανείς. Και δυστυχώς αυτό ισχύει και δικαιώνει 100%. Δυστυχώς το λέω. Και το γήπεδο που εξήγηλε αυτό σε 10 μέρες. Δηλαδή πες ότι δεν το είπε η τροπολογία θα περάσει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Πες έρχεται Οκτώβρης. Ναι. Θα πεθάνει κανένας τοπιός, θα γίνει κανένας σεισμός, θα το ξεκάσουν, θα πάνε αλλού, θα ξεχαστεί. Η μνήμη είναι πάρα πολύ ασθενής. Ναι, δυστυχώς έχουμε μνήμια ψαριού. Θα το ξεχάσει να πούμε. Το ξεχάσει λες. Είπα ξύπα, έλεγε ο Βασίλης Λογοθετήδης. Ξύπα. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες, έχουμε και μηνύματα. Καλημέρα Λάνια από Ασπρόμ Βερολίνο. Τέο Ζιντάν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, γιατί είπαμε έχουμε αναρτήσει τον Ζιντάν. Καλημέρα Ράπ και Κούλ, όλα για τη μαρμίτα λέει. Καλά τα λέει ο Κωστής. Για το χρήμα πουλάμε λέει και τη μάνα μας. Όχι, για τη μάνα μας. Την πουλάς. Όχι, το παιδί σου το πουλάς για το χρήμα.
ούτε τη μάνα πουλά. Μάνες, πατέρες, αυτά τα πουλά. Όχι, τη μάνα δεν την πουλά. Ο πατέρα μπορεί να τον πουλήσει. Τη μάνα όχι. Γιατί τι έχει. Η μάνα σε γέννησε, φίλε. Ναι, και ο άλλος πήδηξε όμως. Εντάξει, ο άλλος πήδηξε, ναι. Ο άλλος πλήρωσε. Τι πλήρωσε. Αγχώθηκε ο άλλος, ναι. Πόσα κιλά μπάλα ξέρει, λέει, έχει απόλυτο δίκιο για ακμό. Συνεχίστε να μας φτιάχνετε την ημέρα. Θα λες μακάρι. Ευτυχώς που τραυματίστηκε ο Φόρμ, πώς το λένε, ο Πρίγκοβιτς. Θα μπει ο άλλος μέσα. Είμαστε αχάριστοι, εγώ αυτό θα πω. Άσε ρε τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. 30 γκολ έβαλε πες ο άνθρωπος. Χίλια να βάλει. Ναι, 30 γκολ έβαλε. Άμα, ρε εσύ, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Άλλο αυτό. Ναι, ναι άλλο αυτό. Εμένα με νοιάζει τι έκανε. Ναι. Άσε τι έκανε. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς, γιατί αυτό κάνουμε διαρκώς. Ξεχνάμε. Ρε, ναι. Στη ναι. ζωή μπορεί να κάνεις 100 καλά. Ναι. Ένα κακό άμα κάνεις, πρέπει να σε πάρει το κεφάλι. 100 μέρες ακροαματικότητα. Ναι. 100 μέρες. Ναι. Στην 101 τη χάνω. Στραβή. Ναι. Πότε θα σε φωνάξει πάνω. Στην 101. Όχι, θα περιμένει. Άμα έχω 100 στη σειρά καλές, θα περιμένει να δει αν έχει διπλό ή τριπλό στο κεφάλι. Ένα σε φάει ο λύκο και μαύρο. Πάμε να πάμε στις γραμμές. Πάμε να πάμε στις γραμμές. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε Άλεξ, έλα ρε αγόρι μου. Τους μετέφερα, μεταφορά έκανα. Ναι, ναι, ναι. Μεταφορά λογαριασμού, πληθυσμού. Το φιλίδι τον κάψαμε, γι' αυτό ο χοντρός δεν κάνει νουσάκι και τέτοια ακούω. Τι νουσάκι, τι λέει. Και αυτό που λέει. Εσύ δεν είπες. Θα τον κόβεις σαν νουσάκι, είπες. Είπες, το είπες. Για ποιον είπα, για τον Σταφυλίδη, δεν είπες. Σταφυλίδη, δεν είπες. Ο Σταφυλίδης, ρε φίλε, έκανε άλλη δουλειά. Ασχολείται με το εμπόριο. Μόλις έρθει, θα γίνει ο πισινός του σαν νουσάκι, θα το φέρετε πίσω. Θα πιάσετε το κορόιδο το Σαββίδι για άλλη μια φορά και τελείωσε. Κορόιδο το Σαββίδι θα πιάσουμε. Παουξάκι άρρωστο εδώ, θα έρθει να παίξει. Θέλει όμως να μπει λίγο αυτός να το σώσει το θέμα, γιατί τον βλέπω εκτός ποδοσφαίρου του τελευταίου. Τον Σαββιλίδη. Όλο τραυματίζεται, όλο έτσι. Πρέπει να μπει ξανά σε μουντ ποδοσφαιρικό. Είναι ποντιακό κόλλο, έχει δει. Άμα παχύνει να φτιάχνει. Σαφιλίδη, φίλε, είναι πολύ καλό ταλέντο, ταχυδυναμική, τρομερή. Το τελευταίο ένα χρόνο κάπου νομίζω το έχει χάσει. Ρέτρωγε στο γυράδικα και τέτοια και του λέω σταμάτα. Το καλοκαίρι, άμα φάει ένα γύρο, όχι τώρα, τα ήταν πιο μικρό, 18 χρονών. Α, 18. Είσαι λέω το κορμί σου να πούμε φτιαγμένο ποντιακά. Θα το δούμε, τον παρακολουθώ εγώ στην Augsburg ούτε άλλο. Έτσι να δούμε, είναι μάλλον η τελευταία του σεζόν αν δεν ανανεώσει εκεί. Θα σα το φορτώσουν με κάνα 500 άρικο, εντάξει. Αυτό πρέπει να πάω να κάνω καμία εκπομπή. Εννοείται, ρε φίλε, δεν θα έρθει ο Άλεξ. Εγώ θα κάτσω να δω τον Άλεξ. Τελείωσε. Ένα Άλεξ άφησε αδιόριστο. Αδιόριστο γιατί. Μια δεκαριά εκπομπέ θα σε στείλω. Πού θες. Στο Ζαγόρα, στο Πετρουλάκι, πού να σε στείλω. Στον Τίμη, πού να σε στείλω. Πού θες να σε στείλω. Πες μου ραδιόφωνο, Άδειο Θεσσαλονίκη, πού θες. Θες μουσικό, θες ζου, θες πού θες. Να πάω στο ζου, στα κορίτσια, πού θες να σε στείλω. Στα κορίτσια, στα κορίτσια το στείλουμε. Το Τσουμάκα δεν έχει διορίσει τόσε. Πού δεν σα επέτρεψε. Έλα, θα σε βολέψει ο Κωστής, να ξέρει. Στεναχωριέ. Φιλιά, φιλιά. Είστε κακοπροαίρετοι όσοι στείλατε φωτογραφίες με τον Γρηγόρη να πίνει μπύρες και να είναι. Εντάξει, είναι μια ιδιωτική στιγμή. Γιατί, δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος. Πήγε εκεί, είναι έκθεση να μην πιει μια μπύρα. Εσείς δεν πίνετε. Τζάμπα ήταν η μπύρα. Δεν ξέρω τι ήταν εκεί, αλλά είναι κακοπροαίρετη. Γιατί και εσύ να κατέβεις και εγώ θα πιω μπύρα, ρε φίλε. Κάτω θα φάω και το χοντοκάκι μου και είμαστε μια χαρά. Αυτό εγώ είναι διατροφή. Μπύρα και χοντοκ. Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό. Εντάξει, να μην το κάνεις μια φορά, κατεβαίνεις συνέκθεση, ρε Κωστή. Μην τρως μπιζέλια. Εσύ και μετά, αν κάνεις καμία κολονοσκόπηση, ναι. Μου τα βρει κόλλα. Καλημέρα, Κουλ. Cool. Ναι. Και στο Ραπτόπουλο σας ακούμε με πλήστη ευχαρίστηση από το γραφείο και απολαμβάνουμε κοινωνικοαθλητικές αναλύσεις. Πλήστη. Πλήστη. Μάλιστα. Πλήστη. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μακ. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω ότι εντάξει δεν είναι θεμητό τώρα να τα βάζουμε με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ απέδειξε ότι μια ζωή είναι Μακεδόνες. Όχι, μια φίλε, δεν το απέδειξε. Λοιπόν, απέδειξε και με τα πανό. Και με τα πανό, ναι, και φίλε, με τα πανό τώρα. Τώρα άκουσε με λίγο. Το είσαι καλός. Τώρα το θεοποιείς. Δεν θεοποιούμε κανέναν εμείς εδώ. Να μην πλέγει την πολιτική με τον ΠΑΟΚ τώρα, με τους απάτριδες τώρα, τους πρωθυπουργούς και με τους... με τους νενέκους, τι να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, τι να κάνει σε αυτό το πόλεμο τώρα που το βάλαμε. Το καημένο τον ΠΑΟΚ, το καλός που είναι ο καημένος ο ΠΑΟΚ, άμεμπτος, δεν είναι, είναι καθόλου βρώμικος, αμόλυντος, είναι, ο Ξανθόπουλος στην ταινία. Και μετά, ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ, πες εκεί πέρα, κάνα στοιχείο για την τι ομάδα μας. Τι θες να γλύψουμε το λαό του ΠΑΟΚ, να πούμε τι μεγάλος λαός είναι, τι μεγάλος λαός αυτός του ΠΑΟΚ. Ναι, άλλο παρακαλώ λέγε. Ναι. Τους απάτριδες αφού τους έβγαλε ο λαός, τι να κάνει ο κόσμος. Εσύ τι είσαι, ευπατρίδης. Ναι. Ναι. Γιατί τους σώπα, δακρύσαμε ρε ευπατρίδη. Γιατί την πλέκεις με τους απάτριδες. Εσύ είσαι ευπατρίδης ρε. Αυτούς που ψήφισαν. Εσύ σταμάτα ρε ρινόκερο κέφαλε. Σταμάτα βρε ρινόκερε. Άκου λίγο. Εσύ είσαι ευπατρίδης. Άσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ κατά μέρος. Ρε ζαβουνοκέφαλε.
Ρε τάταρε, εσύ είσαι Ευπατρίδης. Πάλι δεν το κάνει. Βρε τάταρε, είσαι Ευπατρίδης. Ρε αγόρι μου, άσε με να φυσικά είμαι Πατρίδης. Τι κάνεις και τι έχεις κάνει εσύ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Ευπατρίδη, τάταρε. Τάταρε. Άκου, τάταρε. Σιγά, μη. Πάμε στον επόμενο, σταματήσε και δύο. Καλημέρα, ναι, φτάνει. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Ο ένας τάτορ, ο άλλος δεν έστει. Στη Λίμνο ήτανε. Τι έκανε στη Λίμνο. Καλημέρα, φίλε! Δεν είχε μέσα τον Τζουμάκα να σε στείλει στο τρίτο σώμα. Γι' αυτό πήγε στη Λίμνο. Ήσουν και τα αγάρια αυτή. Έλα, αδερφέ! Ευπατρίδη. Καλώ το να. Ο Ευπατρίδη. Θέλουμε ένα διορισμό του Αλέξανδρου. Πρέπει να γίνει. Ποιο λαδιόβρο να πάει. Σε οποιοδήποτε δεν έχει σημασία. Άμα το βάλουμε απέναντι στο ζου θα κάνει πάταγο όμω. Το ζου πρώτο δεν έχει ανάγκη. Αν μπερδεύει την πατρίδα με το κράτο. Ξέρει που πατάει, αδερφέ, μισό δευτερόλεπτο λίγο να κάνουμε. Ξέρει που πάτησε ο Κωστή. Στο ότι είπα, ΕΠΑΟΚ. Ήταν με τους πολιτικούς, με φανέλες, με έτσι και σου λέει τα συνδυάσατε. Εγώ να μην πατήσω εκεί. Δηλαδή δώσανε άθελα, άθελα από. Βρήκε αφορμή, όχι, ναι. Δεν έχω με καμιά πάει ΠΑΟ, καμιά πάει Άρης. Άλλο έχω. Εμένα δεν. Βρήκατε 6.000 αστυνομικούς απέναντι στον Πρωθυπουργό και στον Καμένο. Και στην Τούμπα βρήκατε τον Καμένο με τον Πετρωτό. Και δεν πήγε κανένας να μιλήσει για τη Μακεδονία. Παραγλύφατε για το γήπεδο που θα σας κάνουν. Εκεί είστε κατακριτέοι. Άλλο είναι πρώτον, δεν θα μας κάνουν, θα το κάνουμε. Έτσι, μίλες τα δικά σου. Σωστός. Σωστό. Βρεδό τους κάνατε μπουλκουμέδες που θα σας το κάνουν. Ο οποίος, κάτσε ρε Κωστά, να μιλήσουμε. Εγώ πήρα τηλέφωνο. Ναι, άσο να μιλήσει τον κύριο. Ναι, έλα κύριε. Το πάρκινγκ έξω από το γήπεδο το ήξερε εσύ ότι είναι δημόσιο ή ότι έχει τον ΑΣ. Ή από πάνω το παρκάκι, τα ξέρατε αυτό ή τώρα βγάλανε τη βρώμα η διαφορετική από τον ΠΑΟ και λένε ότι είναι δημόσιο. Εμείς το χρησιμοποιούμε. Ποιος άλλος θα το πάρει και τι άλλο θα το κάνει. Έχεις δίκιο εδώ, αδερφέ. Για το μόνο που λέγαμε ότι έχουμε θέμα είναι πάνω από τη θύρα 4 ουσιαστικά. Είναι και η θύρα 1 απ' έξω που ο πεζόδρομος και ο δρόμος. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Δηλαδή, για να γίνει εκεί η θύρα 1 και η θύρα 4, λεφτά δεν χρειάζονται. Ναι, θα τα βάλω. Πόσα θέλεις, δήμαρχε, να πούμε. Ο ΠΑΟΚ με τον Δήμαρχο τα έχει βρει, άστο. Το θέμα ήταν με το Υπουργείο Ταμείο Εθνικής Αμήνης. Πόσα θέλει. Άλλα δύο θέματα να πάμε γρήγορα. Μα, ναι, ναι. Για τον Πρίγκεβιτς, αυτό που είπε ο Κωστής, θα συμφωνήσω γιατί εάν ο ΑΚΠΟΜ έχει έστω τη μισή εκτελεστική δυνότητα του Πρίγκεβιτς. Να, εγώ εκεί έχω ενστάσει, παιδιά. Γιατί ξεχνάμε. Δηλαδή, αποθεώνουμε έναν άνθρωπο τον οποίο. Μισό. Άφησε με λίγο. Μισό δευτερόλεπτο. Μισό δευτερόλεπτο. Να κάνουμε λίγο. Ήδη έχουμε αποθεώσει έναν άνθρωπο που ούτε καν τον έχουμε δει σε ολόκληρο 90 λεπτό και απαξιώνουμε έναν ποδοσφαιριστή τον Πρίγκεβιτς, ο οποίο βγήκε πέρσι πρώτο σκόρε. Δηλαδή, με το Στανιό ο καινούριο να είναι καλύτερο. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι. Το καλό το έχει και καλύτερο. Ναι. Δεν τον απαξιώνουμε, αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι συμμετοχικός δεν είναι. Στην πίεση προς την μπάλα κάτω δεν είναι. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή λες άντε να τον ξυλώνουμε τον πρίγκο. Τώρα να φέρουμε τον Άπκουμ που ακόμα δεν τον έχουμε δει 90 λεπτά. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι καλύτερος ο Άπκουμ. Έτσι. Άλλο λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Αν βγει το μισό από τον πρίγκο με την εκτέλεση. Ο φίλος του ΠΑΟΚ λέει και το άλλο. Ερώτηση στο φίλο του ΠΑΟΚ. Τι σέντερφορ σ' αρέσει να βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Μονοδιάστατο σαν τον Πρίγκεβιτς ή πολυδιάστατο σαν τον Ακόμπ. Δεν μ' αρέσει αυτή η κολόνα εμένα να αυτό αυτή είναι η ερώτηση. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Ότι δεν αρέσει αυτό το στυλ center for. Αλλά όχι να τον απαξιώνουμε τώρα τον Πρίγκεβιτς ξαφνικά. Ο άλλο τη Σέλση πέρσι που έβαζε. Πώ το λέγανε πέρσι. Ποιο, ο Ζιρούλε, ο Μωράτα, λε, ποιο λε. Αυτοί οι δυο. Έλα γορμέλα, ναι. Έλα ένα τελευταίο σημαντικό να πιάσουμε. Ρίχτο, ρίχτο. Μακροχρόνιο πάω. Αμιάν υποβιβασμό, ναι. Άγιαξ, ναι. Champions League, έχω Μπαρσελόνα, μόνο και μόνο για το cash out, γιατί αυτά σίγουρα θα φτάνει τελικά. Θα φτάσει, ναι, μαζί είμαστε. Αλλά και άλλα δύο τα οποία αυτά είναι λίγο δύσκολα, έβαλα την Μπέρνλι υποβιβασμό. Μαζί σου είμαι. Augsburg, και την Augsburg στη Γερμανία, αλλά ξεκίνησαν καλά. Η Augsburg είναι σκυλή του πολέμου, εγώ δεν θα το έβαζα, είναι σκυλή του πολέμου και έχει καλό ρόσερ. Αρχές Αυγούστου, αυτό μόνο. Εγώ έχω βάλει φίλε ένα που τρέχει, ΠΑΟΚ Λίβερπουλ, πρωταλτής στο μπάσκετ του Παναθηναϊκός και πρωταλτής στο βόλεο ΠΑΟΚ. Και ένα καλό να δώσω. Ρίχτω κι αυτό. Θα το χάσεις στο βόλεο. Η Τσέλσι στην κόντρα μεταξύ του θα βγει πάνω από τη Λίβερπουλ και το έχει 4,5. Τσέλσι του Σάρι, που μας αρέσει ο Σάρι και εμένα και του Κωσί μας αρέσει ο Σάρι. Πάνω από τη Λίβερπουλ το δίνει 4,5 και το πιστεύω άνετα. Δύσκολο θα είναι, να ξέρεις. Να σε καλά. Η Chelsea... Να μιλήσουμε λίγο για μπαλίτσα. Η Τσέλσι έχει αλλάξει όλο το στυλ και τη δομή της. Αυτό φοβάμαι και εγώ, ότι σε κάποια μάσα θα το πληρώσει, γιατί είναι νέο, φρέσκια ομάδα. Εάν ας πούμε ο Καντέ τραβάει μπροστά... Και τον έχει βάλει οχτάρι. Πιο πολύ οχτάρι, ναι. Άλλαξε το ρόλο, έχει φέρει ένα σέρβο να πούμε πιο πίσω, πώς το λένε.
Το Αβίν του Λούγιος δεν τον εμπιστεύομαι στην ευθεία με τον. Θα έχουν θεματάκια κάποια στιγμή. Έχουν τον Μπεκταλά τον αριστερό τον μπακ. Έχουν τον Αζάρ με τον Αζάρ που κόβει και ράβει. Σέντερφορ δεν έχω ενστάσεις. Ναι. Ναι. Θα τρώει και θα βάζει. Ακριβώς. Αυτό φοβάμαι. Ότι σε κάποια μας μπορεί να φάει και παραπάνω. Επειδή η Λίβερπουλ είδα ότι στην αρχή τουλάχιστον έχει μια κινητικότητα, θα έχουμε καλό ντέρμπι μεταξύ αυτών των δύο και 2-0. Είναι και η City η οποία φαίνεται να είναι πιο μπροστά. Αυτή η τρεις είναι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Για πάμε, καλημέρες. Ναι. Έλα. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, να πάω το πάω ξανά. Η παλακρή γοητεία της πρωινής ζώνης των Ενδιανών. Εσύ αυτός. Εγώ δεν είμαι αυτός. Όχι, όχι, τον Κωστή λέω ότι είναι. Τον έδειξα. Και οι δύο. Α, γιατί εσύ δεν είσαι όμορφος. Ναι, ναι, εντάξει, ξεχυλίζει ομορφιά. Ξεχυλίζει. Για πάμε λίγο στο παρασύνθημα. Λοιπόν, δεν μου λες, ρε Κωστή. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις το θέμα να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-4-2 με Πρίγιοβιτς και Ακπομ μέσα, τον Ακπομ σε ελεύθερο ρόλο? Δεκάρι, τον Μπέλκα το βγάλουμε έξω? Όχι. Κάτσε. Δεν τον βγάλουμε. Πού θα βάλουμε τον Μπέλκα? Δεν βγάλουμε έξω τον Μπέλκα, απλώς σου λέω 4-4-2 με τον Ακπομ. 4-4-2 με δύο φορ ποιος? Πρίγιοβιτς και Ακπομ. Ωραία, ποιος θα μείνει έξω? Αλλά τον Ακπομ να τον έχει στο ελεύθερο ρόλο, όχι μέσα από τον Μπέλκα. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιο θα βγάλω έξω? Θα βγάλεις πολλούς άλλους. Ποιοι θα είναι οι δύο χαφ και οι δύο πλαϊνοί? Μαωρίσιο Βέρμπλουμ θα είναι στα χαφ. Μαωρίσιο Βέρμπλουμ, ένας να κόβει και ο άλλος να φτιάχνει. Στα πλευρά ποιος θα είναι? Και στα πλευρά πέταξε τον Ουάρντ από τη μία μπάντα και στην άλλη θα βάλει τον Πέλκα. Ο Πέλκα τελείωσε, δεν παίρνει. Ναι, απλά δεν μπορεί να παίξει και ο Πέλκα. Δεν ταιριάζει αυτό γιατί ο Πέλκα δεν μπορεί. Ναι. Ο Ρόβο δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν έχει σκάφη να παίξει τον Ρόβο. 3-5-2 δεν παίζεται. Αντίο ζωή, δεν παίζεται. Εγώ πάντως για το 3-5-2-4-4-2 εγώ πιστεύω, θα προτιμούσα δίδυμο Πρίγιοβιτς Καρέλη ή Άπκομ Καρέλη. 4-4-2. Ο ΠΑΟΚ για να παίξει πρέπει να μείνει έξω ο Πέλκας. Ας μείνει έξω. Άμα έχει την πολυτέλεια ο ΠΑΟΚ να αφήσει έξω τον Πέλκα, τότε θα πάρει το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έτσι σχέδιο είναι. Μπορεί να κάνει εναλλαγή Μαουρίτσιο με Πέλκα. Α, ναι, εναλλαγή. Ένα από τους δύο. Να έχει τον Βέρμπλουμ να κόβει και να τρέχει για όλους και να έχει τον Πέλκα να παίξει το 8-2. Άμα πάτε με τον Βέρμπλουμ και τον Πέλκα σαν οχτάρι, θα τρώτε 3 γκολ μέσα στην τούμπα και 6 έξω. Θα βάζετε 4 και θα έχουμε 3-3, 2-4, 4-2, 4-4. Θες να παίξει έτσι? Θα είναι δύσκολο αυτό που λες, έχει δίκιο ο Κωστής. Για πέρα, άμα το μόνο το 3-5-2 ίσως μπορεί να παιχτεί σε κάποια παιχνίδια που θα θέλεις να γίνει σε φουλ επίδεση. Αλλά επιθετικό 3-5-2. Και πάλι το 3-5-2 με 33 χρόνους στα φτερά και εκεί. Ναι, σου είπα, μόνο το 3-5-2. Δηλαδή, μισό λεπτό. Έχετε 4 εξτρέμ για να παίξετε το 3-5-2. Ναι, δεν γίνεται, αδερφέ, δεν γίνεται. Είστε δομημένοι για το 4-2-3-1 που μπορεί να παίξει ελεύθερο. Ο Άπκομ τη έχει. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει κάλλιστα πίσω από τον Πρίγιοβιτς. Άρα μην έχει ο Πέλκας. Ναι, αυτό λέτε. Αυτό λες τώρα. Έχει εσύ δηλαδή σαν πολυτέλεια, ο ΠΑΟΚ, να αφήσει έξω τον Πέλκα που κάνει 8 εκατομμύρια. Δεν το κάνει, φίλε. Δεν το κάνει για πολλού λόγου. Δεν το κάνει. Και είναι, για αυτόν που ανέφερε ο Κωστής. Είναι χριστιανικό, είναι κομμουνιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ουτοπικό. Ακριβώς. Είναι ουτοπικό. Για χαρά. Στο εξήγησα από το χέρι. Είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μαζί με τον Πρίγιοβιτς και εσείς έχετε φαγωθεί από το πρωί. Ο ένας να βγάλω τον Πρίγιοβιτς και ο άλλος να βγάλω τον Πέλκα. Αυτό κάνετε το πρωί. Και εσύ και οι ακροατές. Εγώ τον δεν μίλησα για Πέλκα. Ναι. Εγώ είπα και ότι, για τον Πρίγιοβιτς. Να βάλω τον Άμκο. Ότι αν τραυματιστεί ο Πρίγιοβιτς και παίξει ο Ακόμ δύο φορές, θα τον ξεχάσετε γρήγορα τον Πρίγιοβιτς. Αυτό είπα εγώ. Εντάξει. Okay. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Το θεωρώ πιο ένα φόρ με περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι. Α, έχει περισσότερα στοιχεία. Πολύ περισσότερα. Αλλά να το δω και στην πράξη. Όχι μόνο να το βλέπει 20 λεπτά, να το δω. Να βάλει φόρ. Να δω σαν ζει. Δώσε 2,90 λεπτά. Μπορεί να παίξει τον Όβι γιατί είπαμε ο Πρίγιοβιτς έχει θέμα. Έτσι. Στον οπίσιο μοιραίο. Παπάδες θα κάνει τον Όβι. Φοβάμαι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Νίκος από Ξάνθη. Καλώς τον Νίκο από την καταθλιπτική πόλη. Ναι, ναι, ναι. Η πιο καταθλιπτική, όχι καταπληκτική. Η πιο καταθλιπτική. Έχει κι άλλες, ρε φίλε. Εγώ είπα καταθλιπτική. Έχει Λαμίες, έχει Θήβες, έχει Τρίπολες, έχει Κιλκίες, έχει κι άλλες. Εντάξει. Σουφλί. Σουφλί, βέβαια. Καταρχήν να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί θα σας γυρίσω την κουβέντα ένα κλικ πίσω ενώ αρχίσατε να μιλάτε για μπάλα. Ναι. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι αν θέλαμε να ακούμε ανθρώπους που χαϊδεύουν αυτάκια ακόμα εν έτη 2018, δεν θα ακούγαμε Ραπτόπουλο και Κουλιανό. Ναι. Και ναι. Αυτοί οι ευπατρίδιδες και όλοι αυτοί οι μακεδονομάχοι όπως τους λέτε που θίγονται όταν ακούνε τις αλήθειες με τον όποιο γλαφυρό τρόπο μπορεί να τις λέει ο καθένας, καλά θα κάνουν να μην ακούν την εκπομπή. Πολύ απλά είναι. Πολύ απλό δεν είναι. Και ένα ακόμα στοιχείο των κομμουνιστών που παίρνουν το επικοινωνιακό είναι ορίστε κύριοι,
Μακεδονομάχη, ορίστε, σας πετάξαμε δύο μπριζόλες και ξεχάσετε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η αγάπη σας. Πολλά επικοινωνιακά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν έχει ζουμπούλιδες και τσαλτίδες εκεί. Είναι πολύ έξυπνος. Έχει επικοινωνιολόγους. Είναι δεν έχει πολύ μπροστά. Δεν έχει τη ράπτη με το λαιμό το γυρασμένο. Άντε το... πάλι, φαγώθηκες με τη ράπτη, βρε. Δεν έχει το κύριο. Τη ράπτη εδώ μπροστά σου φύγουν τα σιρόπια να σε φύγουν. Αν θέλαμε να ακούμε ανθρώπους που λένε αχ, τι καλή είναι αυτή η κυβέρνηση και τι καλές που είναι οι μπριζόλες που μας πετάνε και το τυράκι που λένε στα ποτήρια, θα ακούγαμε άλλους. Δεν θα ακούγαμε το Ραπτόπουλο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και κάτι ακόμα θέλω να πω, παιδιά. Έλα, αδερφέ. Προς όλους, όλους εμάς, εγώ είμαι 30 χρονών προσωπικά, όλους εμάς που όταν γίνεται κάτι έχουμε όλη την κοινή ας πούμε άποψη. Ναι, να αλλάξει κάτι. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Έχετε δίκιο. Εμπρός στην αλλαγή. Ποια θα είναι η αλλαγή όμως, ναι. Ποια είναι η λύση. Κανένα δεν ακούω να λέει δεδομένα τι θα κάνουμε. Και ναι. Όταν βγαίνει ένας μπροστά και λέει ποιος θα ξεκινήσει πρώτος στην αλλαγή. Ξεθάψτε τον πατακόρε. Τι ας πούμε, δεν υπάρχει. Όλοι κοιτάμε το διπλανό μας. Κανένας δίκιο, δεν λέει εγώ. Δεν έρχεται κανένας ποτέ με προτάσεις να πει 1, 2, 3 αυτό θα κάνουμε. Έχεις δίκιο. Εγώ έχω πρόταση. Ρίχτε ένα κοστί. Πάτε στο μισό. Πάτε στο μισό. Πάτε στο μισό τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, ανεβάστε το μισθό από τα 300 στα 500. Ναι. Δώστε επιδοτήσεις να έρθει η ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Εντάξει, Ανδρέα θυμίζεις. Ναι. Ανδρέα θυμίζεις, να ξέρεις. Για μια Ελλάδα νέα. Αντί, να φεύγουν, αντί να φεύγουν στο εξωτερικό, να έρχονται από το εξωτερικό εδώ. Να κρατάμε τα δυνατά μυαλά εδώ. Και να μην γίνει η Ελλάδα σε 20 χρόνια 65άριδες και Πακιστανοί. Και μια που το ανέβρισες, να πούμε ότι προβλέπεται ότι η Ελλάδα από τα 10,4-10,5 τα επόμενα 20 χρόνια θα έχουμε μείωση πληθυσμού, θα φτάσουμε τα 9,5. Θα έχουμε γάμους Πακιστανούς με, Πακιστανό με πόντια. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για την δημογραφική εξέλιξή μας. Τι τέρας μπορεί να βγει. Με συνέβρεση Πακιστανού με πόντια. Τι τερατογέννηση μπορεί να γίνει. Μία με το ρήμαξ των πόντιων. Πακιστανό με πόντια. Έλα αδερφούλη, κλείσε. Τι παιδί μπορεί να βγει από εκεί μέσα. Το κακό με την Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι λόγω της υπογενετικότητας και αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε καταδύσει μια χώρα γέρων. Χίλιες βάρκες, ρε φίλε. Δυστυχώς, γιατί τα Ελληνόπουλα, τα νεαρά, τα καλά μυαλά φεύγουν. Χίλιες βάρκες και ΜΚΟ να κονομάνε, μια χαρά γίνεται η πατρίδα. Χίλιες βάρκες και τα ΜΚΟ να κονομάνε στις τράπεζες. Μου έλεγε χθες ένας διευθυντής τραπέζης. Έρχονται ΜΚΟ και μας λένε και ρατσιστές, λέει. Κονομάνε, λέει, τα μαλλιά τους με τις βάρκες, λέει, από εκεί. Καλημέρα, φίλε μου. Να σε καλά, Συξάνθη. Θέλω cool τον Άπκο με τον Όφη να πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής και με την Τζέλση τον θέλω βασικό. Να παίξει με την Τζέλση βασικός, αλλά ο Πρίγκοβιτς μπορεί να δαγωθεί. Γιατί εγώ θέλω τον Πάο φρεσκαδούρα με την ΑΕΚ. Αυτά θα τα πούμε από αύριο όμως. Κωστή μου, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά. Βαρύ τον βλέπω τον Φόρ. Ο Πρίγκοβιτς είναι λογικό να είναι βαρύ, το ξαναλέω. Δεν έκανε διακοπές, πήγε Μουντιάλ. Μετά από μια εβδομάδα ήρθε ξανά μανά. Θα χρειαστεί για αυτόν τον χρόνο. Κολόνα εκεί. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, ο Πρίγκοβιτς τα γκολ θα τα παστελώνει. Ερώτηση γιατί είναι εκεί τελευταία. Που πρέπει. Ναι. Ο Αγκόμπ. Μπορεί να παίξει φτερό. Άμα χρειαστεί, ναι, μπορεί να παίξει. Μπορεί φτερό. Να παίξει του Λιμιού. Έχω τόσους κύριε Κώστη, να βάλω τον Άπκο εκεί, έχω πολλούς εκεί. Μπορεί να παίξει εξτρέμ. Μπορεί να παίξει. Ανάγκη μπορεί, αλλά μπορεί να παίξει το Καρέλι εκεί. Άμα θε κολόνα το σέρβο. Έξι με γύρω-γύρω μπόλικους. Καλά είσαι. Λοιπόν, το Ρουμάνο να βρει την άκρη. Ήταν ωραίο το καλοκαιράκι, αλλά και ο Σεπτέμβριος έχει να δώσει πολλά. Πρωτάθλημα, Champions League, διεθνής έκθεση βεβαίως. Και φυσικά κληρώσεις μετρητών και αυτοκινήτων στο Regency Casino. 28 του Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Corsa και 29 Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Crossland. Λοιπόν, πώς θα το κερδίζετε τώρα αυτό, έτσι. Παίρνεις λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Πολύ πράγμα λοιπόν, αποκληρώσεις στο καζίνο γενικότερα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Κάθε μέρα έχουμε μετρητά. Δευτέρα Super Monday με 3.000 ευρώ. Κάθε Τρίτη Τετάρτη από 500 ευρώ. Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 3.000 ευρώ ανακλήρωση. Είναι πολλά τα λεφτά και καλή μας τύχη, μάγκες. Εμείς κάπου εδώ κατεβάζουμε τα στόρια. Αυτό ήταν το Rap and Cool Show της Τετάρτης με τον Κωστή το μεσημεράκι, με τον Cool το απογευματάκι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τον Θανάση Κυλώνη. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Ακολουθεί Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος μέχρι και τις 12. Μετά τις 12 η ενημέρωση φοράει τα καλά.